what you want. Say 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 what you want. Who's gonna save me? 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 We'll be right back.
Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, καλησπέρα και Σταβ, πώς είσαι? Καλησπέρα, είμαι υπέροχα, πολύ hype για σήμερα, με αυτή την καινούργια αρχή. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Να καλωσορίσουμε τους πάντες στο HFP Legendary League. Σήμερα έχουμε δύο δυνατές αγωνιστικές. Εγώ είμαι ο Steve One Man Show, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι νέος τώρα στην κοινότητα. Θέλω να με αγκαλιάσετε, να με αγαπήσετε και εμένα και να με βάλετε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, που μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια ένταση και μου αρέσουν οι εντάσεις σε μένα, μου αρέσουν αυτά. Οπότε θέλω να με βάλεις και εσύ λίγο πιο μέσα στα πράγματα, Σταβ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο αγωνιστικές δυνατές. Με πανδραμαϊκό και αθηναϊκό σαν πρώτο η αγωνιστική. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, για πες, βάλε με λίγο μέχρι να ξεμπλοκάρω, για βάλε με λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Mm-hmm. Παίζουμε καταρχάς στο Legend Mode, το οποίο σημαίνει ότι κάθε παίκτης κάνει τον δικό του παίκτη. Δηλαδή, εγώ που είμαι ο Σταβ Ατάκ, μέσα στο παιχνίδι έχω τον Σταύρο Σταυρακίδη. Δηλαδή, έχω τον δικό μου παίκτη 100%. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε αυτές τις ομάδες και κάναμε αυτή τη μεγάλη κοινότητα και αυτό το πολύ δυνατό event και τουρνουά που τρέχει τους τελευταίους μήνες. Με βαθμολογίες, με πραγματικές gaming ομάδες, με unofficial ομάδες, όλες με ένα σκοπό να βγουν πρωταθλήτριες ή να βγουν στις θέσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση. Έτσι λοιπόν, το σημερινό match και τα δύο σημερινά match βασικά έχουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και ο Αθηναϊκός και ο Πανδραμαϊκός και η 11 Project ψάχνουν να κλειδώσουν τη θέση τους σιγά σιγά, να πλασαριστούν στις θέσεις που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση. Το πρώτο μας λοιπόν που θα δούμε θα είναι ο Αθηναϊκός με τον Πανδραμαϊκό. Ακριβώς. Όπου ο Πανδραμαϊκός, από ό,τι ξέρω, ο αρχηγός του Πανδραμαϊκού, ο Λάζαρος Σεμερτζής, ως Λάζα The Greek, ήσασταν και παλιά συμπαίκτες, έτσι, στον ΠΑΟΚ, στην ανεπίσημη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Οπότε για πες μας, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς νιώθεις. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ με τον Λάζα είχαμε το εξής θέμα. Εγώ με τον Λάζα, ο ένας ήταν ο κακός αστυνομικός και ο άλλος ήταν ο καλός αστυνομικός. Εγώ έκανα τη βρώμικη δουλειά. Είμαι πάντα ο υποτιθέμενα κακός της υπόθεσης. Οπότε ο Λάζα ήταν πιο. Θα πούμε τα παράπονα μας στο Λάζα, γιατί ο Σταβ μας κράζει. Ο Σταβ δηλαδή, ο άνθρωπος που θα κράξει ασύστολα μέσα στα μάτς. Οπότε ο Λάζα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει μια ηρεμία μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να δώσει ό,τι ξέρει και να το περάσει με τον καλό τρόπο στους παίκτες. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός του community και αυτό που περνάει ο Λάζα είναι ο τρόπος που πρέπει να λειτουργεί ο κάθε αρχηγός μέσα σε μια ομάδα. Να σέβεται πάνω απ' όλα τους συμπαίκτες του, να τους θεωρεί ίσους όλους ανεξαρτήτως τι κάνουν στο 1v1, γιατί εδώ παίζουμε 11v11. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν είσαι top επίπεδο παίκτης στο 1v1 σε σχέση με αυτό που είσαι στο 11v11. Οπότε πρέπει να δημιουργήσεις μια χημεία ομάδας δεμένη, χωρίς μαλώματα, ώστε να βγάλεις το ρυθμικό αποτέλεσμα μέσα στο ψηφιακό γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι ο Λάζαρος μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και από την αντίθετη πλευρά, ακριβώς, στους Λόρδους του Pro Evolution Soccer, στον Αθηναϊκό, όπου εκεί έχουμε αρχηγό τον Βαγγέλη Παραδεισόπουλο, όπου και με αυτόν ήμουν ένα φεγγάρι συμπαίκτη στον ΠΑΟΚ, όπου ο Βαγγέλης ήταν στους παίκτες, και του το έλεγα κιόλας, ο οποίος ήταν ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος παίκτης σε skill και τρόπο παιχνιδιού που είχα δει ως εκείνη την περίοδο. Το παιδί ξεκίνησε και δεν μπορούσε να φτάσει κατευθείαν στο επίπεδό μας, αλλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να δείξει ότι έχει βάσεις για κάτι πάρα πολύ δυνατό και φάνηκε στην πορεία, όπου μετά και ο Βαγγέλης, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Λάζα παίξανε και μαζί στην ομάδα του Ηρακλή. Όταν έφυγε ο Λάζα από τον ΠΑΟΚ, πήγανε στο Ηρακλή και ήταν μαζί με τον Βαγγέλη Παραδεισόπουλο. Και ήταν και από τις λίγες ομάδες που δείξαν ότι αυτές οι μεταγραφές κλειδί που γίνεται τη μεταγραφική περίοδο φέραν τον Ηρακλή σε μια πολύ δυνατή θέση εκείνη την περίοδο. Και έτσι συνέχισε όλη αυτή η κατάσταση και δείχνει ότι όλο αυτό το 11v11 τουρνουά αρχίζει και φτιάχνει παίκτες οι οποίοι πρωταγωνιστούν στις καινούργιες τις ομάδες και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύεις ότι υπάρχει βεντέτα αυτή τη στιγμή, ότι θα θέλει να αποδείξει κάποιος κάτι παραπάνω, δηλαδή θα υπάρχει μια κόντρα, ή πιστεύεις ότι εντάξει, είμαστε έρημοι, γιατί υπάρχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον εδώ πέρα. Δηλαδή, ο Αθηναϊκός έρχεται με 17 βαθμούς στην ένατη θέση και με μια νίκη
θα περάσει τον Πανδραμαϊκό, οπότε πιστεύεις ότι θα γίνει, θα βάλουν, θα υπάρχει κόντρα ή θα είναι λίγο πιο χαλαρά, ότι εντάξει ήμασταν φίλοι, είμαστε συμπαίκτες, δεν θα το πάμε στα άκρα αυτή τη στιγμή. Ο Λάζα είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να έχει κόντρα με κανέναν. Okay. Ο Παραδεισόπουλος είναι και αυτός τέτοιος άνθρωπος, γιατί αγαπάει και πολύ τον Λάζα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους και οι δύο, έχουν ότι θέλουν να αποδείξουν ότι αυτοί αξίζουν παραπάνω από τον άλλον. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός σε αντίθεση με το trust talk που θα μπορούσε να είχε αν, αν έπαιζαν άλλοι αντίπαλοι. Δηλαδή, ένας από αυτούς είμαστε και η δικιά μας η ομάδα. Έχουμε πολύ δυνατούς παίκτες που βγάζουν ψυχή και έναν υγιή ανταγωνισμό, αλλά λίγο πιο έτσι. Κανιβαλιστικό, να το πω έτσι. Καταλαβαίνω. Ο Λάζα λοιπόν έχει αυτή την πλευρά, όπως και ο Βαγγέλης. Γι' αυτό πιστεύω ότι παράλληλα θα υπάρχει ανταγωνισμός υγιής και θα υπάρχει και ευγενής άμυλα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Οπότε, όπως είπα και πριν, υπάρχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αθηναϊκός είναι στην ένατη θέση με 17 βαθμούς, όπου θέλει μόνο τη νίκη για να περάσει και τον Πανδραμαϊκό. Και ο Πανδραμαϊκός αυτή τη στιγμή, και με ένα πόντο πιστεύω, θα είναι ευχαριστημένος. Αν και ο Λάζαρος, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα ευχαριστηθεί με κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Γιατί να πούμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι ο Πανδραμαϊκός με νίκη σε αυτόν τον αγώνα πλησιάζει σχεδόν, νομίζω, στον 1-2 πόντους του 11 Project που παίζει ακριβώς τον επόμενο αγώνα. Οπότε, αν πάρει και τα δύο μάτς, ο Πανδραμαϊκός απευθείας ανεβαίνει στην τετράδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο αγωνιστικές πάρα πολύ δυνατές. Ελπίζω να μην έχει trust talk που είπες πριν και να κυλήσει πάρα πολύ ομαλά χωρίς να ακούσουμε περίεργα πράγματα. Ωραία, θέλεις να πούμε και για τους κανόνες, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν για το ακριβώς τι γίνεται. Θέλεις να αναφέρεις τους κανόνες? Μπορείς να πεις τους κανόνες κανονικά από την αρχή. Οι βασικοί κανόνες του HFP Legendary League είναι: η διοργάνωση αφορά προφανώς αποκλειστικά ομάδες 11 εναντίον 11. Κάθε χρήστης δημιουργεί από το mode to become a legend τον παίκτη του με overall 85, τον οποίο και χρησιμοποιεί. Κάθε παίκτης που δημιουργείται μπορεί να αγωνιστεί σε μία και μόνο θέση και επιλέγεται από τον εκάστοτε προπονητή κάθε ομάδας που θα χρησιμοποιηθεί. Μέσα στον αγώνα δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές, αρχίζουν και τελειώνουν οι ίδιοι 11 για κάθε ομάδα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί παιχτών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν κάποιος παίκτης τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, χάνει τον επόμενο αγώνα. Σε περίπτωση αποσύνδεσης παίκτη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Σε περίπτωση αποσύνδεση του τερματοφύλακα, γίνεται επανέναρξη αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται από το σημείο της διακοπής. Λοιπόν, 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο γκρουπ, ελληνικό και ευρωπαϊκό. Από κάθε γκρουπ, οι 4 πρώτες ομάδες οδηγούνται στα play-offs του πρωταθλήματος. Ο θεσμός του κυπέλου έχει χωριστεί σε 4 γκρουπ. Οι 2 πρώτες ομάδες από αυτά τα γκρουπ οδηγούνται στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πράγματα. Ελπίζω να τα καταλάβετε. Τα είπα και γρήγορα έτσι, γιατί δεν θέλω να δω τους αγώνες, να ξέρεις. Είναι η πρώτη φορά τώρα που κάθομαι εδώ με ωραία παρέα. Οπότε θέλω να δω τους αγώνες. Θέλω να δω τι θα γίνει. Και επίσης να πούμε ότι για να βλέπετε τους αγώνες και να μην χάνετε στιγμή από αυτή τη δράση, καλό θα ήταν να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Με καμπανάκι παρακαλώ για να στηρίξετε το κανάλι και όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει και να δείτε ακριβώς το τι έχει να δώσει όλη αυτή η κατάσταση σιγά σιγά. Διότι αυτά τα μάθη που δείτε σήμερα είναι ο λόγος που πρέπει να στηρίξετε την όλη κατάσταση. Να την ακολουθούν πρωί βράδυ, παιδιά. Πρέπει να ακολουθείτε όλη αυτή την κοινότητα αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά, φανταστείτε, εγώ δεν είχα κάποια σχέση στο 100%. Ήμουν ένας παίκτης και εγώ ταπεινός, θα έλεγα, του PlayStation και του Soccer γενικά και του FIFA και του Pro. Αλλά πραγματικά με πείσανε ότι, και είδα κάποια πράγματα και με πείσανε φυσικά με αυτά που είδα, ότι έχει να δώσει πάρα πολλά αυτό το league και όλη αυτή η κοινότητα που πραγματικά το κάνουν με αγάπη και πάρα πολύ, γιατί okay, μπορείς να βάλεις αγάπη, αλλά ξυπνάνε με στόχο να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ όμορφο για όλους εσάς και για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό. Έτσι ακριβώς, και η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνουμε, πού ακριβώς πηγαίνουμε? Δεν υπάρχει κανένα νόημα να κάνουμε τίποτα αν δεν αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και ακριβώς μιλώντας για αγάπη για αυτό που κάνουμε, θα ήθελα να περάσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο εδώ live αυτή τη στιγμή
τον αγαπητό φίλο Λάζαρο Σεμερτζίδη ή αλλιώς Λάζα The Greek, όπου είναι λογικό να τον εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος, ο κύριος Κυριάκος Σεμερτζίδης. Ταιριάζουν και τα επίτερα Σεμερτζίδη, Σεμερτζίδης, τα βρήκαν εκεί μεταξύ τους αυτοί, τον έκανε και αρχηγό. Οπότε, Λάζαρε, αν είσαι εδώ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Λάζαρε. Μίλησέ μας λίγο για όλο αυτό το κόνσεπτ που έχετε αρχίσει με το πανδραμαϊκό e-sports. Καταρχάς να πω καλησπέρα, την καλησπέρα μου σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Είναι ένα ωραίο όνειρο αυτό που έχουμε ξεκινήσει όλοι μαζί, με μεγάλη προσπάθεια. Το e-sports τμήμα του Πανδραμαϊκού και ο Κυριάκος Σεμερτζίδης έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία και βοήθεια στο να μας δώσει μια καλή όθηση στην ομάδα, στις μεταγραφές. Έχουμε μπει στο πρωτάθλημα, πιστεύω, όχι και τόσο καλά, κατά τη δική μου άποψη. Βέβαια, δεν μπορώ να πω και ότι στα παιχνίδια τα οποία έχουμε ιτηθεί δεν αξίζαμε να ιτηθούμε, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές καλές ομάδες, όπως και πιο έτσι, κατώτερες από άλλες. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Παραδραμαϊκό για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δώσει και τη στήριξη μέχρι την αρχή. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό έτσι, πρωτάθλημα. Έχω άπειρο respect, όπως είπες και Σταβ, σε όλους τους αρχηγούς καθώς και σε όλους τους παίχτες. Όπως ξέρεις, έχω και την αγαπημένη τη φράση που λέω, το playing is believing, ό,τι και να γίνει. Οπότε, είτε χάσεις είτε κερδίσεις, σημασία για να περνάς καλά και να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, είτε χάσεις είτε κερδίσεις. Σήμερα έχουμε δύο δυνατά παιχνίδια, έτσι. Τι πιστεύεις ακριβώς ότι θα δώσει το κλειδί της νίκης για την ομάδα σου και τι ακριβώς ζητάς εσύ σήμερα, διότι με δύο νίκες φτάνετε ακριβώς εκεί που θέλετε να φτάσετε. Ακριβώς αυτό. Με δύο νίκες μπαίνουμε στην τετράδα, η οποία είναι ο στόχος μας από την αρχή του πρωταθλήματος, να μπούμε στα play-off. Πρώτο μάτς έχουμε στην ΑΕΚΟ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με αρκετές καλές μονάδες, όπως ξέρουμε. Να πω 2-3 άτομα τώρα, π.χ. ο Τεολάκος είναι για μένα από τα καλύτερα center for. Τζέο Θρύλος, πολύ καλό. Και Λάζα, με την ευκαιρία, αφού το άρχισε έτσι, να πούμε και την δεκάδα του Αθηναϊκού, όπου βλέπουμε τον Μάνο κάτω από τα δοκάρια, τον Skywalker, αριστερό back, τον Greek 16DS, center back μαζί με τον Πουλόπουλο, τον Γάβρο 1901, το γνωστό σε όλους Φραγκίσκο, σαν δεξί back, έχουν δύο στο κέντρο, τον Ζάουραμπεκ και τον Dr. Μύθο. Ο Βάγκος ο Παναδησόπουλος παίζει σαν δεκάρι. Έχουμε δύο δεύτερους επιθετικούς από ό,τι βλέπω εδώ, τον Οσμάνοβιτς και τον Τζέο Θρύλο, και μπροστά τον Τεολάκο ή αλλιώς Τόψιο, που όπως έχεις πει εσύ, είναι ένας από τους επιθετικούς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Από την άλλη πλευρά, για να περάσουμε και στη δικιά σας εντεκάδα, έχετε τον Γιασάλφ για τερματοφύλακα, τον Μπατζέκο αριστερό μπακ και τον Φαρμακίδη δεξί μπακ. Το κέντρο της άμυνας συμπληρώνει ο Τσίκας μαζί με τον Κόκκινο, που για μένα είναι από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα. Και γι' αυτό μου φαίνεται λίγο μυστήριο το πώς δεν έχετε φτάσει ακόμα στην τετράδα. Ο Μάνος Λάσκα μαζί με τον Καναβό και τον Ζούκα στελεχώνουν το κέντρο της ομάδας Πανδραμαϊκού. Ο Λάζα The Greek, εσύ δηλαδή, είσαι σαν δεύτερος επιθετικός από την δεξιά πλευρά. Ο Παριζιάνος από την αριστερή πλευρά και κορυφή της επίθεσης, ο μεγάλος Ντουμπουζού, προ-VS 15, πρόδρομος Βασιλιάδης. Μίλησε μας λίγο, ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι κίνδυνοι από την αντίπαλη ομάδα, οι παίχτες κλειδί που θα πρέπει να προσέξετε. Όπως είπα πριν και πολύ καλά σημείωσες, είναι ο Τεολάκος. Είναι ένας παίκτης που κατά τη δική μου άποψη πραγματικά βρίσκεται σε σημεία τα οποία δεν τον περιμένει η αμυντική της ομάδας μου. Ο Τεολάκος πάντα βρίσκεται τρόπο να σκοράρει. Ελπίζω σήμερα να μην τα καταφέρει, ελπίζω να έχω μια δυνατή άμυνα πίσω. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίχτες μου, πραγματικά από την αρχή της σεζόν αυτό το έχω πει και στα παιδιά. Δεν φτάνει μόνο που μπορεί να είμαι αρχηγός και να φαίνομαι λίγο παραπάνω, αλλά πραγματικά η στήριξη και το respect που έχω στις μονάδες της ομάδας μου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απ' την άλλη, η ομάδα. Λάζα, έχετε ένα πολύ θετικό. Έχετε ένα πάρα πολύ θετικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ότι μου μυρίζει λίγο ΠΑΟΚ ο Πανδραμαϊκός. Δηλαδή, βλέπω εκεί πέρα παίκτες που γνωρίζονται από την περσινή σεζόν. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ακόμα καλύτερη χημεία. Σαν να είστε λίγο πιο έτοιμοι από τους άλλους που δημιουργήθηκαν φέτος. Όπως ο Κόκκινος, ο Καναβός, ο Λάσκα, ο Ζούκας, ο Βασιλιάδης και εσύ. Ήσασταν όλοι μαζί στον ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Σταβ. Είναι ένα κίνητρο αυτό. Έτσι. Είναι ένα συν, γιατί. Μπορείς να πεις ότι παίζουμε και βρισκόμαστε μέσα στο παιχνίδι με κλειστά μάτια. Βέβαια, στα παιχνίδια που έχουμε παίξει, ενώ η χημεία μας είναι καλή,
Πιστεύω το αδύναμο σημείο είναι στο να σκοράρουμε. Δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά είναι αυτό που λέμε: φτάνουμε στην πηγή και νερό δεν πίνουμε. Τι σας λέει, Κιλάζα, έχετε τέτοιο center for. Εγώ θυμάμαι ότι ο πρόδρομος είναι ένας άνθρωπος που δεν χαρίζει μπροστά. Όπως ούτε ο Παριζιάνος. Από την άλλη, έχετε δεκάρι εκεί πέρα τώρα, δεκάρι με πολλά κιλά μπάλα, ο Ζούκας. Τι συμβαίνει και κάπου χάνεστε εκεί μπροστά? Πιστεύω ότι η αιτία για αυτό για την επίθεσή μας και γενικά για τη χημεία της ομάδας είναι η απώλεια στα φιλικά. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δυσκολευόμαστε να κάνουμε φιλικά σε καθημερινή βάση, καθώς πολλοί παίχτες έχουν υποχρεώσεις στις προσωπικές τους ζωές. Και έτσι το έχουμε λίγο, όσο και να πιέσω τα παιδιά, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τις προσωπικές μας ζωές για ένα παιχνίδι. Οπότε. Σωστά, Λάζα. Είναι και αυτό που λέμε ότι εμείς που παίζουμε πρώτη φορά στο σόκερ, επειδή είμαστε λίγο old school, πλησιάζουμε και λίγο στάντα. Οπότε λίγο υποχρεώσει ενδιαφέρουν από τα παιδιά που παίζουν FIFA, που τώρα πάνε στα C21, 22 κλπ. Παιδιά, να μιλάτε για εσά, δεν ξέρω. Παιδιά, να μιλάτε για εσά. Χαίρομαι πραγματικά πάντως πάρα πολύ. Πρώτη φορά σε γνωρίζω και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος ο οποίος μιλάς για την ομάδα σου, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είτε είναι αθλητισμός παραδοσιακός, ας πούμε, είτε είναι στο προ αυτή τη στιγμή. Μιλάς για χημεία, μιλάς για σεβασμό, μιλάς για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα, είτε μιλάμε για αθλητισμό, είτε μιλάμε για προσωπικές σχέσεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σου πω ένα μπράβο, μια καλή επιτυχία. Και θα δούμε. Λάζα, θα σε αποδεσμεύσουμε να πας να ετοιμάσεις την ομάδα σου. Ένα τελευταίο μήνυμα από σένα, για να πάμε να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβεί σε αυτό το πολυαναμενόμενο μάτς. Καλή επιτυχία, παιδιά. Να έχετε μια καταπληκτική αρχή. Είστε power. Να ξέρετε ότι όχι μόνο εγώ και όλοι σας στηρίζουμε σε αυτό που κάνετε. Καλή ποδοσφαιρική βραδιά να έχουμε. Και hashtag playing is believing. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον Λάζα the Greek, αρχηγό. Τώρα θα δώσει δύο μάχες, όπως είπαμε, Steve, μία με τον Αθηναϊκό, ξεκινώντας, και μία με τους 11 Project. Πώς σου φάνηκε ο Λάζαρος? Μ' άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω έναν άνθρωπο, είναι και αρχηγός κιόλας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, να είναι ήρεμος. Είναι ήρεμος και αυτό που είπες πριν, είναι ήρεμος. Αυτό νιώθω ότι μπορεί να καθοδηγήσει την υπόλοιπη ομάδα εκεί που πρέπει να την πάει, τέλος πάντων. Οπότε, για να δούμε. Θέλω να δω τι θα γίνει. Πραγματικά είμαι ανυπόμονος να δω τι θα συμβεί. Θα έχει πάρα πολύ hype το όλο θέμα. Εγώ δηλαδή ανυπομονώ να δω αυτό το match, διότι δεν έχουμε πει κανένας με την βαθμολογία για να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Το είδατε βέβαια όσοι ήσταν εδώ από την αρχή του stream. Βλέπατε ότι η βαθμολογία περνούσε ένα διαστήματα μπροστά σας. Στην πρώτη θέση βρισκόμαστε εμείς. Και όταν λέω εμείς, είμαστε η WL Gaming, WLG for the win. Να δοξάσουμε λίγο και την ομάδα μας και τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Μόλα. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, αίτητη, με 38 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Με ισοβαθμία με την Larissa Warriors, οι οποίοι όμως έχουν ένα παιχνίδι παραπάνω από εμάς. Στην πορεία, τρίτη θέση βρίσκεται η Samos Esports. Τέταρτη, η 11 Project. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που μέχρι στιγμής παίρνουν την πρόκληση. Και από κάτω υπάρχει AEK, Wizards, Πανδραμαϊκός, The Greeks, Αθηναϊκός, Yellow Hell. Οι οποίοι Yellow Hell για ένα μυστήριο λόγο βρίσκονται εκεί. Από ό,τι είδα, παίζουν πάρα πολύ καλά. Εμείς κερδίσαμε στο 92, θα φανταστείς. Ιωνικός, Τριβελάτο, Τέο Ίσυχος Προφίλ, Panthers. Και η ομάδα που αποχώρησε, που είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Αυτή είναι η βαθμολογία μέχρι στιγμής. Πραγματικά είμαι ανυπόμονος τώρα, δεν κρατιέμαι. Θέλω να δω τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός αγώνας και για τις δύο ομάδες. Και από ό,τι άκουσα αυτή τη στιγμή, ο Πανδραμαϊκός είναι ήρεμος, ξέρει ποια είναι τα λάθη του, ξέρει που χάνει, που κερδίζει. Οπότε για να δούμε. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγα πριν στον Λάζα, ότι αυτοί οι παίκτες που έχει στο ρόστερ του ήταν συμπαίκτες, ήμασταν, γιατί και εγώ ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Σαν στην αρχή ήταν ο Λάζα αρχηγός, μετά ήμουν εγώ αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Είχαμε κάποιες τριβές μεταξύ μας. Και βλέπω ότι αυτοί οι παίκτες όλοι είναι πραγματικά και στο 1v1 και στο 11v11 παιχταράδες. Βέβαια, έχουν αυτό το θέμα ψυχολογίας, θα το πω.
Γι' αυτό ίσως ο Λάζα να ταιριάζει πιο πολύ σε αυτούς σαν αρχηγός από ό,τι ταιριάζα εγώ. Διότι κακά τα ψέματα, ο καθένας έχει το κλειδί, το κουμπί του. Έτσι ο Λάζα τους πιάνει αλλιώς. Στο φιλότιμο, τους πιάνει στο, με το καλό, που ίσως αυτό είναι και το πιο σωστό. Εγώ ήμουν ο πιο Μάικλ Τζόρνταν της υπόθεσης, ξέρεις. Τους έβαζα στο τρυπάκι της πίεσης. Του έλεγα, αφού μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ, γιατί δεν το κάνεις. Είμαστε μια τέτοια κατάσταση. Όλοι μπορούμε. Κάνεις κατάθεση ψυχής αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, ο Λάζα νομίζω ότι πρέπει να βρει αυτό το συστατικό που ίσως του λείπει μέχρι στιγμής για να φτάσει στο σημείο να παίρνει τις νίκες κλειδιά. Διότι όταν χάνεις για ένα γκολ, ξέρεις ότι άμα είμαι λίγο πιο προσεκτικός ή κάνω κανένα χ, κάτι μου έλειψε. Αν δω ότι χάνω για πάνω από 2-3 γκολ, θα πεις ότι ο αντίπαλος ήταν ανώτερος. Αλλά πάντα στο τέλος του μένει αυτό το γιατί, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποδείξει ότι αυτό το γιατί το έχει βρει. Πρέπει να πάρει τις νίκες για να βρεθεί στην τετράδα. Τέλεια. Πραγματικά, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, αλήθεια, ανατρίχιασα και λίγο μόλις είπε στο τέλος της συνέντευξης, ότι θα δω κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό. Δεν θα το περιμένω αυτό που θα δω, το πιστεύω, το νιώθω. Για να δούμε. Εγώ εκεί έχω μείνει, εγώ παιδιά, εκεί έχω μείνει, δεν ξέρω. Να πούμε κάτι σημαντικό επίσης, ότι μέσω των αγώνων αυτών που γίνονται σε όλη αυτή την σεζόν θα γίνει και η επιλογή των παικτών για την Εθνική Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες, ανεξαρτήτως νικών ή των αναλόγως το παιχνίδι που παίζουν, παίζουν και για προσωπικό σκοπό του να αποδείξουν μέσω των στατιστικών ότι μπορούν να συμμετέχουν στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο, νομίζω, πάτημα στο να προσπαθείς, στο να θες να πρωταγωνιστήσεις και ατομικά και ομαδικά. Δηλαδή, όσο καλύτερα πάει η ομάδα σου, σημαίνει ότι και εσύ βρίσκεσαι σε κάποιες φάσεις όπου παίρνει τα στατιστικά σου λίγο boost και μπορείς να επιλεχθείς στην Εθνική Ελλάδος, που νομίζω ότι είναι όνειρο για κάθε παίκτη. Εμείς ήμασταν εδώ και 2 χρόνια στην Εθνική Ελλάδος, 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει κάποιες δυνατές νίκες. Βέβαια, το κακό με την Εθνική Ελλάδος ήταν το γεγονός ότι αυτά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν παίζαμε με Legend Mode. Φέτος θα γίνει πρώτη φορά αυτό. Παίζαμε με τις κανονικές ομάδες. Οπότε, όταν εμείς είχαμε το Μήτροβλου και το Δόνι 78 και 76 rating και παίζαμε την Εθνική Γαλλία, π.χ., που είχε τον Εμπαπέ με 90, δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης. Οπότε, φέτος νομίζω θα είναι μια ανατρεπτική χρονιά σε περίπτωση που όντως συμβεί το Nations League ή οτιδήποτε τέτοιο, διότι θα δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο προεβολισμό Σόκερ. Μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε οι Έλληνες πάνω σε αυτό. Έτσι. Είμαστε από τις καλύτερες χώρες στο προεβολισμό Σόκερ. Θα ήθελα να μου πεις, επειδή δεν έχουμε προλάβει κιόλας να τα πούμε, θα ήθελα να μου πεις μία δυνατή στιγμή σου πραγματικά όταν ήσουν στην Εθνική. Μία από τις δυνατές στιγμές που δεν το περίμενες ότι θα γίνει έτσι και έγινε ξαφνικά και έγινε ο χαμός. Θέλω να μου πεις. Αποκλείσαμε την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία παίζαμε στο κύπελο του Nations League. Υπάρχει η Λίγκα, υπάρχει το κύπελο, όπως υπάρχει ακριβώς το Legendary League της HFP αυτή τη στιγμή. Και κληρωθήκαμε στον δεύτερο γύρο, νομίζω, απευθείας με την Πορτογαλία. Και λέμε, αμάν τώρα, ποιος τους πιάνει τον Ρονάλντο, ποιος πιάνει όλους αυτούς τους παίκτες εκεί πέρα τώρα. Είμαστε καλοί παίκτες ατομικά, αλλά δεν έχουμε τους παίκτες να μας στηρίξουν. Αυτό. Δηλαδή, με τον Κουρμπέλη, με τους παίκτες που είναι τόσο χαμηλό rating, δεν μπορούσε να κάνεις κάτι. Όμως τελικά τους αποκλείσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Κρίστοφερ, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Πορτογαλίας, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 και semi-finalist πέρυσι ή πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τους καλύτερους παίκτες προς τον κόσμο. Στο πρώτο μάτς μας υποτίμησε και έβαλε την β' του ομάδα να παίξει. Από παίκτες. Αυτά είναι τα καλύτερα. Τρώνε τα γκολ του στην αρχή και μετά βάζει την καλή του. Με το που βάζει την καλή του, αν δεν κάνω λάθος, χάνουμε το πρώτο μάτς και ψιλοάνατε και λέμε μάγκες, τώρα πρέπει focus. Να καταφέρουμε μία ή άλλη να το πάρουμε. Έσπασε ο διάολος το ποδάρι του. Ο Ρονάλντο δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τους κλείσαμε τόσο καλά και τους κερδίσαμε και αποκλείσαμε την Πορτογαλία. Και λέω, πόσο κάρμα είναι αυτό. Από το 2004 και μετά έχουν κόμπλεξ αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως το πρώτο μπορούν, δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ή ο ένας σε best of three. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν απίστευτη φάση για την Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, απίστευτες φάσεις συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή με το 11-11. Δηλαδή, είχα καιρό να πανηγυρίσω γκολ. Είχα να πανηγυρίσω γκολ από τη στιγμή που κέρδισα την Game Athlon το καλοκαίρι, ας πούμε, το Πανελλήνιο Event. Okay. Από τότε δεν έχεις ξαναπανηγυρίσει έτσι, με τόση ένταση όσο μου δημιούργησε αυτή η διοργάνωση του 11-11 να παίρνεις match στο 93, 2 συνεχόμενα match. Δηλαδή, η τελευταία αγωνιστική που έχουμε εδώ μπροστά μας, που θα σας πω τώρα για ποια match μιλάω, με τους Wizards
και με τους 11 Project και τα δύο μάτς τα πήραμε στο 93. Τη στιγμή που μπαίνει το goal στο 93 και είμαστε όλοι μαζί στο πάρτι, 11 άτομα και φωνάζουμε σαν μανιακοί, το μόνο σίγουρο ξέρεις ποιο είναι, ότι ανοίγουν οι πόρτες στα δωμάτια και οι γυναίκες απλά σε κοιτάνε στραβά και φεύγουν. Και ξέρεις ότι δυστυχώς τα ψωμιά σου τελειώνουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Σίγουρα, πραγματικά, επειδή έχω παίξει κι εγώ λίγο 11 vs 11, και καταλαβαίνω πάρα πολύ, σαν φρέσκο σε όλο αυτό, ότι έχει τεράστια διαφορά από το να παίζεις ένας, γιατί είναι μια ομαδική προσπάθεια όλων των παιχτών για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα. Αλλιώς, ένας να κάνει λίγο διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, νομίζω ότι καταστρέφεται όλη η ομάδα, έτσι. Οπότε έχει τελείως διαφορετικό feeling το να είσαι 11 εναντίον 11, ακριβώς, από να είσαι ένας εναντίον ενός. Θα μπω κι εγώ. Το ξέρω ότι μου έχεις κάνει μια πρόσκληση να έρθω στην ομάδα. Πρέπει να πούμε στο μάτς. Πρέπει να διακόψουμε. Τα πάμε όλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μάτς. Λοιπόν, στο μάτς, οι παίκτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Εδώ πέρα βλέπουμε Αθηναϊκός με Πανδραμαϊκό βρίσκονται αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ, και σε λίγο θα δείτε και εσείς, ακόμα στην αίθουσα όπου περιμένουν να γίνει το start match, να πατήσουν όλοι το start the match. Όση ώρα συμβαίνει αυτό, να σου πω λίγο και δύο λόγια για τη δικιά μας ομάδα. Αυτό που έλεγες πριν, είναι στοίχημα το να πάρεις παίκτες top επίπεδου, παγκόσμιας κλάσης παίκτες, να τους βάλεις όλους σε μία ομάδα, και όλοι αυτοί να πρέπει να στεριώσουν μεταξύ τους, γιατί το εγώ μας είναι τεράστιο λόγω των επιτυχιών που έχουμε όλοι μέσα από την ομάδα. Βέβαια, το κλειδί της επιτυχίας είναι ότι γνωριζόμαστε 10 χρόνια. Και αυτά τα 10 χρόνια είμαστε φίλοι από τα offline event, πηγαίναμε στην Αθήνα, τα παιδιά ερχόντουσαν εδώ σε εμάς που είμαστε από Θεσσαλονίκη. Έγινε αυτή η φιλία τόσο δυνατή που το συστατικό επιτυχίας είναι αυτό, ότι ακούμε τον Dark, ανεξαρτήτως τι έχει κάνει ο Dark ατομικά ή τι έχω κάνει εγώ. Είναι σεβασμός στον φίλο και αρχηγό και συμπαίκτη. Γι' αυτό τον λόγο είναι αυτό που έχουμε κάνει και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπε και πριν ο Λάζα, το ότι αν υπάρχει σεβασμός πραγματικά μέσα σε μια ομάδα, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Μετά έρχεται η χημεία, μετά έρχονται τα αποτελέσματα και μετά έρχεται η χαρά. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν, που απαιτεί πάρα πολύ χρόνο σίγουρα. Συνέχισε, πες, μ' αρέσουν οι ιστορίες σου, να ξέρεις, εμένα μ' αρέσουν. Βρισκόμαστε καταρχάς να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που οι παίκτες διαλέγουν τις πλευρές τους. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες του Αθηναϊκού έχουν φτιάξει avatar με κίτρινο χρώμα και κόκκινο, σαν λόρδι που είναι. Από την άλλη, ο Λάζα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο στη δικιά του ομάδα, εμείς το έχουμε κάνει με το κόκκινο μαύρο, σαν WLG. Θα διαλέξουν τώρα τις ομάδες τους. Όπως βλέπουμε εδώ, έχει δημιουργηθεί patch HFP Legendary League, όπου υπάρχουν όλες οι ομάδες και όλες οι πανέλες των ομάδων που συμμετέχουν μέσα εδώ, και μπορείτε και οποιοδήποτε θέλει να το κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει το MyClub, ας πούμε, τη φανέλα της ομάδας της οποίας υποστηρίζει και δεν είναι μέλος. Κάτι πάρα πολύ δυνατό που μας αφήνει να κάνουμε το Pro Evolution Soccer σε σχέση με το FIFA, ότι μπορούμε να βάλουμε τις φανέλες μας μέσα κανονικά σαν patch. Εδώ βλέπουμε τα συστήματα αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το τι κάνει ο Λάζα. Βλέπεις μαζί μου, πιστεύω, Steve, όπου εδώ... Βλέπω όλα, προσπαθώ να ψυχολογήσω τώρα το τι συμβαίνει, να ξέρεις. Φτιάχνει το κεντράκι του εκεί πέρα, αλλάζει τις πλευρές. Αυτό το ότι αλλάζει τις πλευρές, να ξέρεις κάτι παίζει με το αριστερό και δεξί πόδι των παικτών, σίγουρα. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ναι, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το κέντρο, okay. Πες εσύ, θέλω να τους ψυχολογήσω πρώτα, να δω πού θέλει να καταλήξει ο Πανδραμαϊκός, η αλήθεια είναι. Βάζει προφανώς, να ξέρεις, πάντα κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να βάζουν στόχο αντεπίθεσης στον κεντρικό επιθετικό και στον έναν από τους δεύτερους επιθετικούς, ώστε να υπάρχει προϋπόθεση σε περίπτωση κάποιου λάθους στο κέντρο της αντίπαλης ομάδας, αντεπίθεσης για την επιτιθέμενη ομάδα. Το ίδιο κάνουμε και στα back, αριστερό και δεξί back συνήθως. Βάζουμε stay back while attacking ουσιαστικά, αμυντικό παιχνίδι σε αυτούς τους δύο, ώστε όταν υπάρχει κάποιο πλάγιο ή κάποια επιθετική ενέργεια της ομάδας, να μην τους βγάζει το ίδιο το παιχνίδι πολύ μπροστά και είναι ανοιχτή η ομάδα μας αμυντικά. Αυτό το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στο corner. Βάζουμε πάντα έναν ψηλό από την άμυνα να ανεβαίνει.
να είναι μπροστά στο corner. Mm-hmm. Σε περίπτωση να πάρει κάποιο κεφαλιά, να δημιουργήσει φάση, διότι τα corner θα δει μέσα στο παιχνίδι πώς θα εκτελούμε. Υπάρχει ένας ψηλοσυγκεκριμένος τρόπος που πετάμε μια δυνατή παλιά στο πρώτο δοκάρι και τη φτάνουμε στο πίσω. Okay, είναι κάτι που κάνουμε όλοι και θα δει ότι όλοι οι παίκτες πάνε κλείνουν την πρώτη πάσα ουσιαστικά, να μην περάσει κοφτή σέντρα. Κάθονται εκεί μπροστά σαν μπάστα και δεν βγάλουν τη σέντρα, οπότε χαλάει λίγο τα σχέδια της όλης οργάνωσης της φάσης. Ανδραμαϊκός, Αθηναϊκός. Ανυπομονώ. Περάσανε μέσα, διαλέγουν και τις εμφανίσεις τους. Να σου πω την αλήθεια μου, την πικρή μου αλήθεια. Αυτή τη στιγμή αρχίζω και αγχώνομαι για το τι θα συμβεί. Γιατί πιστεύω ότι και οι ίδιοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα άγχος. Γιατί, όπως λέω συνέχεια, η βαθμολογία δείχνει ότι οι δύο το θέλουν πάρα πολύ. Γενικά, επειδή είμαι και λίγο αγχώδης άνθρωπος, θέλω να δω πώς θα το διαχειριστούν. Γιατί θέλει και τεράστια διαχείριση του άγχους, να είσαι ήρεμος, να είσαι απλός, να είσαι όσο μπορείς πιο συγκεκριμένος. Γιατί όταν απλώνεται κάτι, αρχίζεις και χάνεις την μπάλα εννοώ γενικά, εκτός από το χάνεις το κοντρόλ. Αλλά θέλει τρομερή ηρεμία και τρομερή συγκέντρωση. Ακριβώς. Είναι κάτι που λέει ο Λάζα. Ο Λάζα μου είπε το playing is believing. Εγώ λέω it's all about skills and mentality. Πρέπει λοιπόν να έχεις το skill και να ξέρεις να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Όταν βρίσκεις και μια δύσκολη θέση, θα πρέπει να ξέρεις το να αντιδράσεις. Όλο αυτό είναι θέμα εμπειρίας και θέμα πόσο το πιστεύεις και έχεις την ψυχολογία να το καταφέρεις. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι είναι έτοιμες Θα δούμε λίγο σε τι φάση βρίσκονται ακριβώς οι παίκτες. Steve. Σταύ μου. Είμαστε έτοιμοι και πριν αρχίσουμε λοιπόν το match, θα πούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, σε ποιο δευτερόλεπτο, τι βλέπεις, τι βλέπω, μην χάσουμε κάποια φάση. Μόλις μπήκε γκολ, παιδιά, μόλις μπήκε γκολ, απίστευτο. Μιλάγαμε για ηρεμία, μιλάγαμε για ψυχραιμία, αλλά βλέπω ότι ο Αθηναϊκός μπήκε κατευθείαν επιθετικά, χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα για το τι θα γίνει, κατευθείαν, μέσα. Μπαμ, μπαμ. Απίστευτο, δεν πρέπει να κάνω εδώ το replay, δεν έχω προλάβει τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που βλέπω είναι είμαστε στο 3-11, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είμαι στο 3 αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό. Ας το προχωρήσουμε λίγο όλοι μαζί, παιδιά, να μην χάσουμε τις φάσεις. Είμαστε στο 4-13, όπου ο Αθηναϊκός βρίσκεται ήδη 1-0 μπροστά. Είμαι και εγώ και γίνεται εκτέλεση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο 5ο λεπτό. Ο Γάβρος 91. Αλλάζουν την μπάλα με τον Ζάουμπρεκ. Τζέο Θρύλος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάει να βγάλει μια παλιά, δεν θα τα καταφέρει. Ο Μπάντζε είναι εκεί. Τζέο Θρύλος, Δίμπεμ,
για τον Παριζιάνο. Πιέζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ο Αθηναϊκός. Δεν θέλει να τα αφήσει καθόλου αυτό το προβάδισμα που έχει πάρει. Τσίκας εκτελεί. Γίνονται εδώ οι πάσες στο σουτ στο δοκάρι μπάλα. Στο δοκάρι μπάλα λοιπόν, παραλίγο ο Πανδραμαϊκός να ισοφαρίσει. Είμαστε στο ένατο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Μάνου για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βγάζει μια βαθιά παλιά όπου σημαδεύει τον Τεολάκο. Θα πάρει την κεφαλιά από τον Ρέντμαν. Πάρα πολύ σωστά έβαλε το κορμί του εκεί πέρα για να πάρει την κεφαλιά. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει μια πολύ όμορφη πάσα για τον Λάζα Δεκρίκ, ο οποίος συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Λάζα Δεκρίκ είχε την ευκαιρία, του άνοιξε την θέση ο Μάνος, δεν σκέφτηκε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Και έτσι λοιπόν θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανδραμαϊκό. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Αθηναϊκός βγάζει αντεπίθεση με πολύ ωραίο, όμορφο passing game και σωστές κινήσεις των παικτών, αλλά με πάρα πολύ όμορφο κόψιμο εδώ. Ο Καναβός θα δώσει τη λύση στην άμυνα του Πανδραμαϊκού. Και τώρα ο Αθηναϊκός με τον Τεολάκο και τον Οσμάρκο να βγάζει μια παλιά, απομακρύνει ο Ρέτμαν, ο γκόλιθος της και της Εθνικής Ελλάδος και του ΠΑΟΚ πέρυσι και του Πανδραμαϊκού φέτος. Ένα offside εδώ, πολύ σωστή αμυντική γραμμή. Έγινε εκτέλεση λοιπόν, παίρνει την κεφαλιά ο Προβιές, ο Θρύλος ψάχνει να βρει τον τρόπο και τις κινήσεις των παικτών ώστε να πετάξει την μπάλα εκεί που χρειάζεται στον κατάλληλο χρόνο. Δόκτωρ Μύθος για τον Οσμάρκο, μια μπαλιά για τον Τεολάκο που πάντα βρίσκεται στη σωστή φάση και τελειώνει τη φάση πανέμορφα όπως πάντα. Το είπε ο Λάζα Δεγκρίκ πριν, είναι επικίνδυνος ο Τεολάκος και όντως γράφει το 2-0 στο 16ο λεπτό για τον Αθηναϊκό, κάτι που ο Πανδραμαϊκός δεν θέλει καθόλου να βλέπει και προσπαθεί με το King of Glitch εδώ να βγει γρήγορα μπροστά ο Πανδραμαϊκός και ο Παριζιάνος θα κερδίσει ένα φάουλ σε μια πάρα πολύ καλή φάση στο 17ο λεπτό. Να δούμε την εκτέλεση. Εκτελεί ο Παριζιάνος πάνω στο σώμα των παικτών του Αθηναϊκού. Δεν πάει κανείς επάνω στην μπάλα παρά μόνο ο Skywalker, ο οποίος θα χάσει από τον Μάνο Λάσκα, ο οποίος βγάζει φοβερή παλιά για τον Ντουμπουζού. Ο Ντουμπουζού κάνει το 2-1. Επιτέλους για τον Πανδραμαϊκό έρχεται αυτή η ανάσα ώστε να πάρει δυνάμεις για να καταφέρει να γυρίσει αυτό το match που τόσο πολύ βαθμολογικά χρειάζεται. Καθώς μπήκε πολύ πιο δυναμικά ο Αθηναϊκός και έδειξε ότι το match θα είναι δικό του. Διαφορετική άποψη ο Βασιλιάδης. Για άλλη μια φορά πάει να βγει μπροστά εδώ. Για να βγει ο Πανδραμαϊκός μπροστά και πάλι με τον Παριζιάνο. Βγάζει μια πολύ ρεμπαλιά εδώ από το πουθενά. Ο Τεολάκος βρίσκεται σε καλή φάση. Περνάει το Ρέντμαν στο σώμα. Με μάνιουαλ γυρνάει προς το κέντρο της άμυνας. Κόντρες. Η μπάλα τελικά καταλήγει στον τερματοφύλακα. Βγαίνει εδώ η βαθιά μπαλιά, σκάει μία, δύο, τρεις, τελικά κανείς δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Ντίμπεμ στο χώρο του κέντρου, τελικός αποδέκτης, ο οποίος θα κάνει λάθος. Τσίκας, Ρέντμαν, ανοίγονται εδώ οι παίκτες στα πλάγια. Ο Λάζα Δεγκρίκ με μία manual πάσα πάει να βρει από την άλλη πλευρά τον Παριζιάνο. Δεν θα του βγει παρόλα αυτά. Με τον Μάνο τον σύγκεντρον για τον Αθηναϊκό. Η ομάδα του προηγείται. Όλα τα καλά και τα κακά περνάνε από τα πόδια του. Θα πρέπει να είναι φύλακας άγγελος αυτής της εστίας αν θέλει ο Αθηναϊκός να πάρει αυτή την πολυπόθετη νίκη. Κανάμπιαν βγάζει μια μπαλιά και ο Λάζα Δεγκρίκ με manual δεν θα μπορέσει να περάσει. Δείτε ακριβώς σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε για να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
Ο Τζέο Φίλος γίνεται τέτα-τέτα εδώ πέρα. Για κάποιο λόγο δεν το τελειώνει με τη μία. Ο Τζέο Φίλος με κρέμασμα πάει να το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Ο Γιούσεφ, που για πολλούς είναι ο καλύτερος θερματοφύλακας, λένε στο πρωτάθλημα, για άλλη μια φορά δείχνει την κλάση του. 27ο λεπτό και είμαστε στο 1. Στο 2-1 υπέρ του Αθηναϊκού, ο Πανδραμαϊκός προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ισοφαρίσει αυτό το μάτς και να μπορέσει να βάλει γερά θεμέλια για να κάνει αυτή τη μεγάλη ανατροπή που τόσο πολύ θέλει. Κυκλοφορεί την μπάλα τώρα ο Πανδραμαϊκός με τον τερματοφύλακά του να βγάζει μια βαθιά ψηλή μπαλιά, αλλά καμινάδα όπως λέμε. Στο χώρο του κέντρου δεν κινείται κανείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εναλλαγή της μπάλας από άμυνα σε επίθεση συνεχόμενη. Πρέπει να βάλουν την μπάλα κάτω αν θέλουν να καταφέρουν κάτι οι παίκτες του Πανδραμαϊκού. Εδώ ο Παριζιάνος πάει να βγάλει μια μπάλα προς τον πρόδρομο. Κόντρες, πολλές κόντρες. Τελικός αποδέκτης είναι και πάλι ο Πανδραμαϊκός με τον Μάνο Λάσκα. Ο οποίος ανοίγεται πάρα πολύ ωραία. Ο Νικήτας Φάρα από εκεί παίρνει την μπάλα. Η σέντρα απομακρύνεται τελικά. Και ο Λάκος. Όχι. Σωστή πάσα τελικά. Ο Πανδραμαϊκός κατάφερε λοιπόν και μπήκε σοβαρά ξανά στο παιχνίδι με τον Λάζα The Greek, γράφει το 2-2. Είναι λοιπόν μεγάλο γκολ για τον αρχηγό του Πανδραμαϊκού που βάζει τον Πανδραμαϊκό ξανά μες στο παιχνίδι και τώρα είναι ο Dr. Μύθος. Θα βγάλει μία μπαλιά προς το πλάι όπου κινείται ο Skywalker. Η πάσα του είναι για τον... Στο Μάρκο, οι κεφαλιές, Τζέο Θρύλος 3-2. 3-2 Τζέο Θρύλος, δεν πρόλαβε καλά-καλά να το ευχαριστηθεί τον γκολ του. Ο Πανδραμαϊκός και βρίσκεται και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Να δούμε ποια θα είναι η απάντηση τώρα. Εδώ είναι αυτό που έρχεται που λέμε ότι χρειάζεται mentality για να γυρίσεις από κάτι τέτοιο. Να, ο Skywalker και πάλι, γενικά ο Skywalker βλέπουμε ότι βρίσκεται πάντα τρυπώνει εκεί πέρα. Να όμως εδώ ο Ντουμπουζού και πάλι ο Ντουμπουζού. Τρίξε ένα λάθος εδώ πέρα. Ο Ζάουμπρεγκ βγάζει στο Τζέο Θρύλο. Χαθήκαμε λίγο με τους χρόνους. Όμως ο Τζέο Θρύλος εδώ πάει να βγάλει μια σέντρα που είναι η σπεσιαλιτέ του. Δεν θα περάσει. Ο Βάγκος ο Παραδεισόπουλος, Ζάουμπεργκ, Θεολάκος, βρίσκεται εκεί που πρέπει και πάλι βρίσκεται εκεί που πρέπει, με Μάγκολ γυρνά την μπάλα πίσω. Παραδεισόπουλος, Σαμάρκο, όχι, κόβεται. Και να ο Καναβός τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι πολύ γρήγορα προς τον Παριζιάνο. Βλέπει και πάλι τον Ντουμπουζού. Ο πρόδρομος εδώ πέρα προσπαθεί να χωθεί. Ο Greek VS15 θα απομακρύνει όμως την μπάλα. Είναι στο έξω τώρα, βγάζει προς τον Σαμάρκο. Κρέμασμα. Κόρνερ, εκεί δεν είμαστε. Κόρνερ από τον Τζέο Φρίλο. Κεφαλιές, τελικά είναι το γκολ. Άλλο ένα γκολ για τον Αθηναϊκό σε πολύ σημείο κλειδί για τον αγώνα. Θα πάει με διαφορετική νοοτροπία στα αποδυτήρια τώρα ο Αθηναϊκός. Με τον Ζάουρμπεκ γράφει το 4-2. Ό,τι έκτισε ο Πανδραμαϊκός μέσα σε αυτό το ημίχρονο, κατάφερε να το χάσει πάρα πολύ γρήγορα. Που είπα ότι
πάμε για να πάρουμε το μάτι, σοφαρίσαμε. Ήρθανε δύο απανωτά γκολ που αλλάξανε τελείως τη ροή του αγώνα και την ψυχολογία των παικτών. 4-2 Αθηναϊκός, λήξη του πρώτου ημιχρόνου για τις δύο ομάδες. Δεν θα κάνει κάποιες αλλαγές εδώ πέρα ο Λάζα. Κόβεται. Ο Παραδεισόπουλος βγάζει μια παλιά προς τον Οσμάρκο. Από εκεί για τον Ζάουμπρεκ, ο οποίος σκόραρε και έδωσε διαστάσεις νίκης για τον Αθηναϊκό. Δόκτωρ Μύθος βγάζει για τον Βάγκο Παραδεισόπουλο. Ο Τεολάκος δεν έκανε την κίνηση. Γι' αυτό δεν πήρε ποτέ την μπάλα και τώρα προποθέσει αντιπίθεση, οι οποίες θα κοπούν από τον πολύ δυνατό Δόκτωρ Μύθο. Δεν υπάρχουν σωστές κινήσεις αυτή τη στιγμή από τον Πανδραμαϊκό καθόλου. Είναι χαμένοι λίγο οι παίκτες μες στο γήπεδο. Τώρα γίνεται ένα overlap από τον Λάζα the Greek. Δεν είναι offside. Πολύ ωραία η φάση εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Ο Παριζιάνος θα βγάλει για ποιον. Τι για να βγάλει για τον πρόδρομο, δεν τα κατάφερε όμως. Και ο Γαύρος 91 βγάζει για τον Βαγγέλη Παραδεισόπουλο που κινείται πολύ όμορφο στο χώρο του κέντρου. Κινείται πάρα πολύ ωραία στο πλάι. Εκεί πάνω βλέπουμε τον συμπαίκτη του. Δεν τον βλέπει αυτός. Προτιμάει τον Δόκτωρ Μύθο. Σμάρκο, Τεολάκος και πάλι είναι εκεί. Είναι και πάλι ο Τεολάκος εκεί για να κάνει το 5-2 και να αρχίσει να δίνει ο Τόψιος. Ναι, να δίνει αυτήν την διάσταση θριάμβου που θέλει ο Αθηναϊκός και ψυχολογικά να πάρει. Τώρα πρέπει να δούμε τα αποθέματα ψυχολογίας που έχει ο Πανδραμαϊκός. Ο πρόδρομος βρίσκεται σε θέση offside. Πολύ ωραία γραμμή αμυντική από τους παίκτες. Αθηναϊκού. Βρισκόμαστε λοιπόν στο pause, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Ο Μάνος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν για αυτό το 5-2 της ομάδας του. Βγάζει προς τον Οσμάρκο και πάλι. Κάνει και τις τρίπλες, κάνει πολύ ωραία τρίπλα στον Νικήτα. Θα βγάλει και τη σέντρα. Αυτή τη φορά ότι ο Λάκος δεν βρισκόταν εκεί. Ο Μάνος Λάσκα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Μπας και καταφέρει κάπως να πει στο παιχνίδι. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Είναι 3 γκολ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο 11-11 όλα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. (Κυρίζει)
κενά εδώ η παλιά προς τον πρόδρομο. Ο Λάζα δεν μπορεί να μπει στην κατάσταση. Ο Ζούκας πλέον παλιά για τον Μάνο. Ο Μάνος γυρνάει προς τον χώρο της εθνικής περιοχής και απομακρύνουν οι παίκτες του Αθηναϊκού. Σώζουν και βγάζουν τα κάθαρα τη φωτιά. Και ο Λάζα επιμένει εδώ, κλέβει την μπάλα. Λάθη επιλαθών. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται από τα πόδια των παικτών του Αθηναϊκού. Και ο Πανδραμαϊκός έχει ακόμα μια ευκαιρία με τον Ζούκα από το πλάι. Δεν θα κάνει σωστή πάσα. Ο Skywalker θα απομακρύνει για να σώσει λίγο την κατάσταση και να ηρεμήσει την αμυνά του. Ο Ντίμπεν πάει να βγάλει μια παλιά, δεν θα περάσει. Ο Μάνος, τον Λάζα, έχουμε offside. Έχουμε offside λοιπόν. Ο Παθηναϊκός βγάζει μια βαθιά παλιά. Άλλο ένα offside, πάρα πολύ καλή αμυντική γραμμή πάντως. Υπάρχει λοιπόν και ένα ακόμα pause από τους παίκτες. Έκανα κάποιο λάθος. Ο Πανδραμαϊκός προσπαθεί να κάνει κάτι, όμως δεν τα καταφέρνει και βρίσκεται και πάλι εκτεθειμένος. Η πάσα είναι λάθος όμως και πάλι από την ομάδα του Αθηναϊκού. Δόκτωρ Μύθος στο πλάι δεν θα μπορέσει να περάσει, απομακρύνει. Πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδα του Πανδραμαϊκού. Δεν γίνεται αυτή την εμφάνιση να φτάσει σε κάποιο γκολ. Πρέπει λίγο κάτι να αλλάξει εκεί ο Λάζα. Ίσως τον τερματοφύλακα να χτίσει την επίθεσή του ξανά από το 0 όπως βλέπουμε εδώ. Στο πλάι μπάλα βγαίνει μία μπαλιά προς τον Παριζιάνο. Τίποτα όμως και πάλι. Κάτω το λάθος όμως. Να η ευκαιρία εδώ πέρα. Βγαίνει η σέντρα. Ο Μάνος όχι. Ευκαιρία εδώ πέρα για τον Πανδραμαϊκό. Καταφέρει να κάνει κάτι. Βαθεί τώρα και πάλι ο Πανδραμαϊκός να φέρει λίγο το παιχνίδι προς το μέρος του. Να μπερδευτούν οι παίκτες εκεί πέρα, δεν μπερδεύουν. Φοβερή τρίπλα εκεί πέρα, αλλά εκεί είναι ο Μάνος και σώζει η μείωση του σκόρ αυτή που μπορεί. Ίσως αυτό το γκολ να έβαζε ξανά στο παιχνίδι το Πανδραμαϊκό. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε. Οπότε στο χώρο του κέντρου και πάλι ο Αθηναϊκός. Κάτω κάνει πολύ όμορφη κίνηση, δεν ξέρω αν τον είδε, δεν τον είδε, αλλά είδε από την άλλη πλευρά. Τα λάθη, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει άμα συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι. Αθιά από το Μάνο. Κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, τους παίχτες του Αθηναϊκού, πάνε να βγάλουν και άλλη επίθεση. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται πλέον είναι απλά να κρατήσει το αποτέλεσμα ο Αθηναϊκός. Δεν χρειάζεται να ρασάρει το παιχνίδι του καθόλου. Θέλει απλά λίγο σωστή διαχείριση. Τίποτα παραπάνω. Πάλι κλέβει την μπάλα, δεν τους αφήνει να κουνηθούν. Τάκλινγκ εδώ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω, το οποίο θα ήταν και παρακινδυνευμένο υπό άλλες συνθήκες. Παραμαϊκός στο χώρο του κέντρου με το Μάνο. Κυνηγάει και ο πρόδρομος, κυνηγάνε όλοι. Τελικά μόνο οι αμυντικοί του Αθηναϊκού θα διώξει την μπάλα. Ο Νικήτας, Ντίμπεμ, ο Ριζιάνος δεν μπόρεσε εκεί, γίνανε πολλές κόντρες και αψιμαχίες εκεί πέρα πάνω στον αέρα. Τελικά άλλο ένα πλάγιο για τον Πανδραμαϊκό. Αυτόν εδώ οι παίκτες του Πανδραμαϊκού να βρουν λίγο το χώρο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ένα
tick ώστε να μπορέσουν να κάνουν την αλλαγή. Βρισκόμαστε στο 26ο λεπτό και πρέπει κάτι να γίνει. Αν δεν αλλάξει κάτι, σίγουρα μέχρι το 80 το match σίγουρα πηγαίνει προς τον Αθηναϊκό. Ωραία, να λέγει την μπάλα εδώ, ένα-δύο του παίξουν αδραμαϊκού, τίποτα. Ένα διώξιμο. Βγαίνει και το τέρμα. Ο Λάκος πάλι ήταν εκεί να κυνηγήσει, όπως είδατε πριν. Οι κόντρες δεν ευνοούνε. Πολύ δραματικό. Και έχει μια ευκαιρία εδώ πέρα να βγει μπροστά. Για να καταφέρει να σώσει λίγο την παρτίδα, γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Οπότε οποιαδήποτε μείωση αποτελέσματος θα ήταν καλό για αυτούς. Ο Λάζα, ο Μάνος, ο Νικήτας. Για τον Λάζα, όχι. Πολύ ωραία άμυνα από τον Αθηναϊκό. Πολύ καλή και επαγγελματική εμφάνιση από την ομάδα του Αθηναϊκού. Την ομάδα του Φραγκίσκου και της παρέας του. Βάζουν στα σκοινιά τον Πανδραμαϊκό και δεν μπορεί να αντιδράσει με τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς πια. Σωστή διαχείριση εδώ βλέπουμε, πάει και από το πλάι, βγάζει και μία πολύ όμορφη μπάλα. Δούμε αν ο Αθηναϊκός, εδώ έχουμε ένα χατζάρι, σκληρό χατζάρι εδώ. Πολύ σκληρό από τον Μπάντζε πάνω στον Τεολάκο. Γίνεται τώρα εδώ η εκτέλεση. Από τον Δόκτωρ Μύθο γίνονται και απαραίτητες κινήσεις των παικτών. Εκτελεί προς τον Τεολάκου, κόρνερ. Άλλη μία ευκαιρία. Και ο θρύλος λοιπόν εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κόβουν πάνω να κόψουν το κόρνερ εκεί πέρα. Βγαίνει η σέντρα. Κάτω ο Τεολάκος. Πέσει εδώ, φοβερή επέμβαση. Βγαίνει λοιπόν η σέντρα από το κόρνερ. Μπάλα βρίσκεται ακόμα στον αέρα, προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Πανδραμαϊκού, να σώσουν τα ασημάζευτα, να συμμαζέψουν. Ο Νικήτας, ο Ρέντμαν, ο Δόκτωρ Μύθος. Πολλές κόντρες, λίγο άναρχο το παιχνίδι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Μικρή σημασία έχει, βγαίνει και μια πολύ ωραία μπαλιά εδώ για τον πρόδρομο, ο οποίος τελειώνει τη φάση υποδειγματικά. Θα καταφέρει εδώ να μειώσει λίγο το αποτέλεσμα και να αλλάξει λίγο τη ροή του αγώνα. 5-3, βλέπουμε εδώ κινούνται όλοι μαζί, έτοιμοι να ορμήξουν μπροστά. Μπας και αλλάξουν λίγο το αποτέλεσμα. Δόκτωρ Μύθος. Βγάζει προς τον Οσμάρκο. Ο Οσμάρκο πάει προς τη γωνία πολύ έξυπνα εδώ. Μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει με αυτό που κάνει. Για τον Αθηναϊκό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κερδίσει πλέον ο Πανδραμαϊκός. Από το 28ο λεπτό, μια βαθιά απομάκρυνση. Α, λίγο και το λάθος παρόλα αυτά. Κεφαλιά από τους παίκτες του Πανδραμαϊκού. Κοντράρι μπάλα πάνω στις πλάτες τους πλέον. Τα πράγματα έχουν γίνει τελείως άναρχα. Και τον μόνο που βολεύει αυτό το πράγμα είναι τον Αθηναϊκό, ο οποίος θα περάσει το Πανδραμαϊκό αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία. Κεφαλιά, απομάκρυνση, τίποτα. Του Γιασάλφ. 93ο λεπτό, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου αγώνα. Εκτός αν έχουμε κάποια μικρή αλλαγή στο σκόρο, όχι, ο Αθηναϊκός είναι εκεί σαν βράχος. Την άμυνα και ο Τσίκας και είναι η λήξη. Μεγάλη νίκη για τον Αθηναϊκό εναντίον του Πανδραμαϊκού eSports με 5-3. Τελικά ο Λάζα και η παρέα του δεν κατάφερε να κερδίσει την παρέα του Φραγκίσκου. Πολύ γρήγορο γκολ στο δεύτερο λεπτό. Πάγωσε ο Σμάνοβιτς. Νομίζω ο Σμάρκο. Δημιουργήθηκε την άμυνα του Πανδραμαϊκού. Πολύ ωραίο, δυνατό σουτ, ξερό στη γωνία. Από εκεί φάνηκε ότι αρχίζουν όλα, μέχρι που ήρθε και το 16ο λεπτό που ο Τόψιος με ασίστ του Σμάνοβιτς θα γράψει το 2-0. Πολύ ωραίο πλασέ, πολύ ψύχρεμος. Πολύ ωραίο γκολ με τα αριστερό. Σήκωσε την μπάλα με το δεξί, πλάσαρε με τα αριστερό.
Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν. 5-3. 5-3 με έναν εξαιρετικό Αθηναϊκό. Καταιγιστικό, σίγουρο στις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο. Και πολύ σωστές εκτελέσεις. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Χτύπησε σαν κόμπρα δύο φορές μέχρι το 16ο λεπτό και κατάφερε να κάνει το Λάζα και την παρέα του να μην ξέρουν πού βρίσκονται και να νιώθουν ευχαρίστηση και δεν έχουν μπει ποτέ στο γήπεδο. Μ' ακούτε κανονικά? Ωραία, έχω μια μικρή καθυστέρηση. Αλλά πραγματικά αυτό που είδα εγώ είναι ότι τους κατέβαλε πάρα πολύ το άγχος. Δηλαδή μπήκανε πολύ πιο ήρεμοι, πολύ πιο... Δεν ακούω το Steve για κάποιο λόγο. Μ' ακούτε? Θέλω πραγματικά να πω ότι επειδή ο Λάζα μπήκε, ήταν πραγματικά πιο αποφασισμένοι και πιο πριν ξεκινήσει ο αγώνας από αυτά που μας είπε. Τον είχα ακούσει λίγο πιο αποφασισμένο και πιο, πώς να το πω, πιο συγκεκριμένο για το τι θα κάνουν. Αλλά αυτό που κατάλαβα από τον Αθηναϊκό είναι ότι πραγματικά πιο συμπαγής, πιο ήρεμοι, ήταν πιο διψασμένοι πραγματικά, γιατί μπήκανε πάρα πολύ επιθετικά. Μπήκανε κατευθείαν για να πάρουν τους βαθμούς. Και είδα ότι δεν ήταν, δυστυχώς, δεν ήταν έτοιμη η ομάδα του Πανδραμαϊκού για όλο αυτό, για όλη αυτή την επίθεση. Πραγματικά σαν λιοντάρια φύγανε από τις πρώτες επιθέσεις ο Αθηναϊκός και η ομάδα του Βαγγέλη Πραδισόπουλου. Ναι, δυστυχώς το σκορ είναι η εικόνα του τι είδαμε πραγματικά. Δεν διαχειρίστηκαν και σωστά πραγματικά το match από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδα. Δεν το διαχειρίστηκαν σωστά για ποιο λόγο. Χάσανε την ψυχραιμία τους. Χάσανε την ψυχραιμία τους και δεν... Ακούγομαι? Δεν το διαχειρίστηκαν σωστά για ποιο λόγο. Ωραία. Αυτό δεν διαχειρίστηκαν σωστά την ψυχολογία. Δηλαδή η ψυχολογία είναι αυτό που λέγαμε και πριν, είναι το νούμερο ένα πράγμα. Και τους είδα ότι χάσανε την ψυχραιμία τους, χάσανε το στόχο τους στην πιο πραγματικά εντάξει τώρα. Τη στιγμή πραγματικά να την κρατήσουν και να πούνε τώρα πάμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αυτά, πρέπει να ηρεμήσουμε, πρέπει να βάλουμε κάτω την μπάλα, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις φάσεις μας. Σε έχουμε πάλι, Σταύ? Ναι, δεν... Χαίρομαι που σε έχω. Γιατί τα έλεγα μόνος μου. Έβαλα το stream και άκουσα περίπου τι έλεγες. Περίπου. Okay. Όχι, αυτά που είπα είναι ότι πραγματικά είδαμε από την αρχή ότι ο Αθηναϊκός μπήκε διψασμένος από τα πρώτα λεπτά και πάρα πολύ επιθετικά. Και φάνηκε ότι δυστυχώς η ομάδα του Λάζα δεν ήταν προετοιμασμένη για το λιοντάρι που ήταν έτοιμο να τα κατασπαράξει όλα και όλους όσους βρίσκε μπροστά. Αυτό είδα. Ξέρεις, είναι καμιά φορά τελικά ίσως να είχα δίκιο. Ίσως να είχα δίκιο στο ότι θέλεις και τον κακό αστυνομικό. Θέλεις και τον κακό αστυνομικό. Ναι, μ' αρέσει. Από ό,τι φαίνεται, θέλεις λίγο και το τσίκλισμα να φοβάται. Έχουμε τον Βαγγέλη Παραδισόπουλο μαζί μας. Τέλεια. Στην κλίση. Ο οποίος είναι το δεκάρι... Είναι το δεκάρι των Λόρδων του ΠΕΣ, του Αθηναϊκού, της ομάδας που κέρδισε πριν από λίγα λεπτά τον Πανδραμαϊκό με 5-3. Βαγγέλη, σε έχουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αθηναϊκό. Εξαιρετική εμφάνιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ σαν ομάδα. Αυτό το παιχνίδι το περιμέναμε για να κάνουμε το restart στο πρωτάθλημα. Το θέλαμε πολύ γιατί ξέρεις ότι αντιμετώπιζα και το στενό μου φίλο τον Λάζαρο. Ξέρεις ότι τον έχω αδυναμία. ο Λάζαρος είναι ένα παιδί με μεγάλο ήθος. Σωστά. Από εκεί και πέρα ήμουνα σίγουρος για την ομάδα μου. Το περίμενα, το ήθελα, το θέλαμε όλοι. Το δείξαμε στο παιχνίδι πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, Βαγγέλη, το δείξατε και με εμάς. Το δείξατε και με εμάς. Υποτίθεται πως... Είμαστε δυνατή ομάδα πολύ, το δείξατε και φαίνεται ότι έχετε βάλει πλώρη για να πάτε ψηλά. Πήραμε βέβαια εμείς το μάτσο το 93, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο 93.
Πάντως δείχνετε σημάδια βελτίωσης και δείχνετε ότι είστε έτοιμοι για να μπείτε στο στόχο της τετράδας. Κοίταξε, Σταύρο, πιστεύω ότι γενικά στα παιχνίδια, όχι στα ντέρμπι, στα πιο χαλαρά παιχνίδια, αδικήσαμε εμείς τους εαυτούς μας. Γιατί είδες ότι και με εσάς που είστε το φαβορί και με τον Παδραμαϊκό που το θεωρώ ομάδα φοβερή, παίχτες όλοι τους ξέρω, ήμασταν συμπαίχτες στον ΠΑΟΚ, τους θυμάμαι. Θεωρώ ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή, μπορούσαμε να ήμασταν πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά... αυτό είναι μια αλήθεια και το βλέπω, Βαγγέλη, από πολλές ομάδες, όχι μόνο από εσάς. Βλέπω να σφάζεστε μεταξύ σας και να δείχνετε ένα διαφορετικό εαυτό στα μεγάλα μάτς. Αυτό που πιστεύεις, τι πιστεύεις ότι φταίει σε αυτό? Κοίταξε, πιστεύω ότι μας αντιμετωπίζουν και εμάς αφαβορεί. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε κλειστές άμυνες, αντιμετωπίζουμε ομάδες οι οποίες. Προσπαθούν να μας τυπήσουν στην αντεπίθεση. Και... εμάς να δεις. Το γνωρίζω, το ξέρω. Και εμείς κάπως έτσι σας αντιμετωπίσαμε. Έτσι γενικά δείχνει σεβασμό σε μια ομάδα και σεβασμό έχουμε πάρει από τις αντίπαλες ομάδες, από όλες. Αλλά αυτό που κρίνει τα αποτελέσματα είναι το να μπορέσεις να δέσεις και να παίξεις οργανωμένα, να μπορέσεις να χτυπήσεις και να σπάσεις μια άμυνα η οποία σε περιμένει. Αυτό πιστεύω ότι δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, αλλά. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο μπροστά και νομίζω ότι θα μπορέσουμε σίγουρα να το δείξουμε στη συνέχεια. Θεωρώ σήμερα ότι κάνουμε ένα restart σαν ομάδα. Ακόμα, Βαγγέλη, δεν έχει περάσει καλά-καλά ο πρώτος γύρος. Ναι, εννοείται. Έχει πολύ ψωμί. Έχει πολύ δρόμο. Σταύρο, πες μου λίγο, στην live μετάδοση ακούστηκε το εξεψονέλα από το στόμα σου, γιατί έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, θα δω το live μετά. Εξεψονέλ δεν ακούστηκε. Εξεφιονέλ δεν ακούστηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακουστεί εν δυνάμει, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα τα χαρτιά μας στη φορά στο live. Θα πρέπει να τα δείξουμε. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να τα ακούσω σε κάποιο live ξανά, μου έχει λείψει αυτό το εξεφιονέλ. Εξεφιονέλ, η αλήθεια είναι αυτή. Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλα σου τα γούστα, η αλήθεια. Ό,τι θέλεις. Έχετε επιτρεπτό όριο, να περάσουμε καλά. Το πρωτάθλημα. Θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω ο Steve μας. Βεβαίως. Ρε παιδιά, σας ακούω. Το Exceptional, καταρχάς, τι είναι? Το Exceptional, να θυμίσω εγώ, ναι. Είχε ακουστεί σε ένα τουρνουά που είχε αναλάβει ο Σταύρος να κάνει το Speakers και ο φίλος μου ο Λάζαρος, ο Λάζα the Greek, ο Λάζα ο Έλλην, όπως τον αποκαλώ εγώ. Είχε τριπλάρει 2-3 παίχτες από το πλάι και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή πάτησε μια λόμπα η οποία ήταν απίστευτη. Έτσι. Και εκεί ο Σταύρος είπε το θρυλικό Exceptional το οποίο έχει μείνει. Δεν μπορεί να ξεχαστεί. Να σχολιάσω και κάτι, γιατί βλέπω ότι αυτό το live είναι πολύ φρέσκο. Το καταλαβαίνω γιατί βλέπω και τα πρόσωπά σας να λάμπουν και μου αρέσει αυτό. Εύχομαι μια πολύ μεγάλη καλή επιτυχία στην HFP που έχει αναλάβει να αναβαθμίσει αυτό το πρωτάθλημα, γιατί το αξίζει πραγματικά, είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούν να συντονίσουν 30 ομάδες σε δύο διαφορετικούς ομίλους, ξένες και ελληνικές, και σκέφτομαι εγώ που είμαι αρχηγός, ας πούμε. Ναι, εγώ που είμαι αρχηγός, ας πούμε, δυσκολεύομαι να συνεννοηθώ εύκολα με 18-17 άτομα, πόσο πιο δύσκολο είναι να συντονίσεις 30 ομάδες που αποτελούνται κατά μέσο όρο από 17 άτομα. Φανταστείτε δηλαδή γιατί όγκο μιλάμε. Και όλα τα παιδιά αυτά δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Έτσι, έχουν την κανονική τους δουλειά, έχουν την οικογένειά τους και τραβάνε ένα πολύ μεγάλο λούκι, μπορώ να πω. Αλλά... αυτό, ναι. Αυτό που... είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, είναι αγάπη, ναι. Είναι πραγματικά το μεράκι και η αγάπη που δείχνεις, γιατί όλοι έχουμε την προσωπική μας ζωή και τις δουλειές μας. Όλοι στερούμαστε κάποια πράγματα για να παίζουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο αυτό το live της μισής ώρας, είναι οι προπονήσεις, είναι τα φιλικά, είναι οι σπαζοκεφαλιές, ποιους θα διαλέξεις να παίξουνε, ποιους θα νιώσεις ότι αδικείς, αλλά μόνο 11 παίζουνε, το ξέρετε όλοι. Συγχαρητήρια, ναι. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ ψηλά αυτό το πρωτάθλημα με τέτοια live και με τέτοια από πίσω δουλειά. Πάρα πολύ, Βαγγέλη, γιατί να θυμόμαστε ένα πράγμα, όλα στο τέλος της ημέρας συμβαίνουν for the love of the game, για τίποτα άλλο, ειδικά αυτό το event. Καλή επιτυχία στον Αθηναϊκό, καλή επιτυχία στην πορεία στο τουρνουά και ευχόμαστε τα καλύτερα.
πρώτα εμείς και μετά εσείς. Και όλα καλά. Εντάξει, εντάξει. Έχουμε και δεύτερο γύρο μεταξύ μας. Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε άλλο να Αθηναϊκό στο δεύτερο γύρο. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα τα ξαναπούμε στα βρω. Να είσαι καλό, καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Απειλές ακούω, απειλές ακούω. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλά, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Είσαι καλά. Γεια σας. Ακούω απειλές, ακούω πράγματα, θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε. Ξέρεις, τα ακούω 10 χρόνια και πράξεις δεν είδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα που έφυγε τα λέξη. Είναι μια αλήθεια, το ξέρουν όλοι. Δεν έχω να αποδείξω πουθενά και σε κανέναν τίποτα. Δεν έχω να αποδείξω τόσο πολύ τίποτα που γύρισα σε FIFA. Φαντάσου. Μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Εγώ εδώ θα είμαι. Εγώ θα είμαι απ' έξω κιόλας να τα σχολιάζω όλα αυτά τα πράγματα. Καταγράφουμε και θα τα πούμε, θα τα δούμε όλα. Πραγματικά ήθελα να τον ρωτήσω με τι ψυχολογία μπήκανε, με τι τακτική βασικά μπήκανε. Ήθελα να τον ρωτήσω, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ πώς το είδες, γιατί πραγματικά μπήκανε, όπως είπα και πριν, σαν λιοντάρια έτοιμα να κατασπαράξουν τα πάντα. Μπήκανε πραγματικά πάρα πολύ επιθετικά και έτοιμοι. Και είχαν, αυτό είχαν, είχαν βάλει το στόχο, πήρανε το τόξο και παπ, το καρφώσανε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε λίγο χρόνο να πούμε, διότι τα παιδιά από ό,τι βλέπω στο άλλο stream κάνανε ένα λάθος και θα υπάρξει ένα restart. Οπότε θα έχουμε ένα-δύο λεπτάκια να τα πούμε αυτά. Είδα ένα Αθηναϊκό αγριεμένο να θέλει να πάρει το match. Να θέλει να καταφέρει αυτό που μας είπανε ότι ήθελε να το κάνει ο Λάζα. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Λάζα το έκανε ο Αθηναϊκός. Εκεί κάπου χάθηκε η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε ο Λάζα, μας είπε τα δικά του και ό,τι είπε ο Λάζα, άμα δεν ξέραμε σε τι ομάδα παίζει ο Λάζα, θα λέγαμε ότι ο Λάζα είναι του Αθηναϊκού. Ναι, 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 ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Δυστυχώς για τον Λάζα ισχύει και ευτυχώς για τον Βαγγέλη και για τον Αθηναϊκό. Είδα και ότι χάσανε πραγματικά την ψυχρή μας. Δηλαδή μετά το 60, νιώθω ότι εκεί τελείωσε το match. Το 60 νιώθω ότι πραγματικά χάσανε την ψυχραιμία τους. Ο leader δεν έβαλε, δεν είπε, δεν έδωσε τις όχι σωστές οδηγίες. Νιώθω ότι και αυτός είχε χάσει λίγο την ψυχραιμία του, οπότε δεν πάτησε πόδι αυτό που είπες, ότι έπρεπε να βρεθεί ένας Jordan εκεί. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Εκεί υπήρξε το πρόβλημα. Δυστυχώς για τον Πανδραμαϊκό, διότι τα παιδιά που έχει μέσα, ειλικρινά, επειδή τα γνωρίζω, είναι παίκτες μεγάλης κλάσης, απλά όλοι θέλουν μια καθοδήγηση. Και ξέρεις που χάθηκε για μένα το παιχνίδι τον Πανδραμαϊκό? Όταν κατάφεραν και βρήκαν το μετάλλητη να ισοφαρίσουν αυτόν τον αγώνα και πάγανε δύο γκολ στα καπάκια. Αυτό το 4-2 νομίζω ήταν μαχαιριά και χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι, 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 ναι. Τι να πω, δεν θέλω να ακούγομαι και κακός τόση ώρα που ταχώνω στο Πανδραμαϊκό, αλλά την αλήθεια λέω, αυτά που είδα λέω. Ακριβώς. Μόλις το γνώρισα τον Λάζα, μην με θεωρήσει ότι μην γίνεται ακόμα δεν ξεκινήσαμε, αλλά δυστυχώς εκεί πέρα έπρεπε να πατήσει κάποιος πόδι και να το πάρει πάνω του και να καθοδηγήσει όλη την ομάδα, να την ηρεμήσει βασικά όλη την ομάδα. Αυτό ήθελε, την ηρεμία. Γιατί άλλοι ήταν διψασμένοι πραγματικά από το πρώτο κιόλας, από τη σέντρα. Ψασμένοι, έτοιμοι για όλα. Φάνηκε. Έτσι ακριβώς, Steve. Και επίσης φάνηκε το πόσο μη ορθολογικό ποδόσφαιρο έπαιξε σε κάποιες φάσεις ο Πανδραμαϊκός από τα συνεχόμενα Έλενα τρίγωνα που πετούσε στο πουθενά. Μάνιουαλ μπαλιές από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη, χωρίς να στρώσουν την μπάλα κάτω. Εγώ λέω ένα πράγμα συνέχεια στο 10-10. Δεν γίνεται να κερδίσεις στο 11-11 εάν δεν περάσει μπάλα από το δεκάρι σου. Δεν γίνεται με βαθιές μπαλιές. Το δεκάρι σου είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει την άμυνα του αντιπάλου. Και σωστές κινήσεις, οι διαγώνιες να αλλάζουν πλευρές, οι επιθετικοί, ώστε να μπερδεύουν την άμυνα. Αν δεν περνάει μπάλα από το δεκάρι σου, ελπίζει σε μια καμινάδα βαθιά μπαλιά, αν την πάρει την κεφαλιά ο αμυντικός, αν θα αργήσει ο αμυντικός να κάνει κοντρόλο να την πάρει λίγο με ένα τσαφ, δεν μπορεί να ελπίζει πάντα στην τύχη. Πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω και να παίξει ποδόσφαιρο. Πρέπει κάποιος να το πάρει πάνω του και να κάνει το παιχνίδι το λεγόμενο, να τραβήξει τους παίκτες που πρέπει να τραβήξει και για να μπορέσει να μοιράσει μετά εκεί που πρέπει να μοιράσει. Να σπάσει και να μοιραστεί το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει. Δυστυχώς, είναι αυτό που λέγαμε, δυστυχώς δεν το πήρε αυτός που έπρεπε να το πάρει πάνω του. Χάσανε την ψυχραιμία τους. Τώρα, για πες μας, τώρα τι θα δούμε, ποιο είναι το επόμενο match. Τώρα βλέπουμε Πανδραμαϊκό με 11 Project, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, τα παιδιά βρίσκονται στις φάσεις που κάνουν τις ομάδες τους.
ένα 3-4-3. Οι εντεκάδες βασικά θα πούμε, ναι. Θα μιλήσουμε για τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Πανδραμαϊκός θα συνεχίσει, από όσο ξέρω, με το ίδιο ρόστερ, με τον Γιασάλφ κάτω από τα δοκάρια, τον Μπατζέκο και τον Φαρμακίδη, αριστερό και δεξιμπάκ αντίστοιχα. Δύο στο κέντρο της άμυνας, οι οποίοι πρέπει να βγάλουν στο πρόσωπο πλέον το Λάζα και να μην δεχτούν τα γκολ που δέχτηκαν. Ο Τσίκας και ο Κόκκινος. Αμυντικό χαφ ο Καναβός, το γνωστό Καναβόσκυλο, Κανάμπια 89, όπως το λέμε, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει χαθεί αυτό το ταλέντο του. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τον Καναβό που ήξερα. Ο Μάνος Λάσκα, κεντρικός μέσος. Ο Θωμάς Ζούκας, ένα απίστευτο δεκάρι που δεν είχε τις ευκαιρίες αυτό το ματς, ώστε να μπορέσει να προσφέρει την μπάλα μπροστά στον Λάζα The Greek, τον Pro VS 15 και τον Παριζιάνο, που συμπληρώνουν την τριπλέτα της επίθεσης του Πανδραμαϊκού. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους 11 Project, οι οποίοι παίζουν με ένα μυστήριο σύστημα, ένα 3-4-3, το οποίο ουσιαστικά σε σφίγγει πολύ στο κέντρο και οι δύο κεντρικοί μέση μπορούν να γυρίσουν και λίγο προς αριστερό και δεξί μπακ για να γίνει ένα 5-2-3. Το παίζουν αναλόγως. Μας δυσκόλεψαν εμάς προσωπικά στην WLG πάρα πολύ. Φταίγαμε κι εμείς βέβαια. Βέβαια, καταφέρουμε και πήραμε το μάτσο 93. Νομίζω τα λέει όλα. Όταν το φαβορί της διοργάνωσης το δυσκολεύουν, σημαίνει ότι αυτή η ομάδα που το δυσκόλεψε είναι καλή. Οι 11 Project λοιπόν μπόρεσαν και έδειξαν ότι, παρόλο που δεν είναι top επίπεδου παίκτες στο 1v1, είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά στο 11v11, όμως γιατί ξέρουν πολύ καλά ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν, Καραγιάννης τερματοφύλακας, ο Greek Χάσλα, ο Τζανιδάκης, ο Άνταλ Πάοκ, σαν κεντρικός αμυντικός, μαζί με τον Ζωζέ 4 και τον Σόουζα 06, αμυντικό χαφ ο Βελής, κεντρικός μέσος ο Μπέσας, ο Μπρούκλης ο άλλος κεντρικός μέσος, επιθετικός μέσος ο Τάχας 4-4, ψηλά το χέρι μας για τον ΠΑΟΚ, να πούμε και αυτό το πράγμα. Εντάξει, ΠΑΟΚ είμαστε, τι να κάνουμε. Φλωροπουλάν, σαν δεύτερος επιθετικός, Φωτεινόπουλος, το Βέλος. Σούπερ 3 λογικά είναι αυτό. Να δω πόσο Τάχα στο Gate 4 θα συνεργαστεί με τον Βέλος Σούπερ 3 εκεί πέρα. Λογικά οι πάσες θα πηγαίνουν του Τάχα μόνο στον Φλωρόπουλο. Και ο Σάικο 89, ο Θεοδωρίδης, ο οποίος Θεοδωρίδης, ο Σάικο, ήταν και αρχηγός, όχι αγωνιζότανε μάλλον, στην ομάδα την ανεπίσημη του Άρη πέρυσι. Οπότε βλέπουμε ένα δεκάρι Gate 4 και τρεις αργιανούς μπροστά, δύο αργιανούς και ένα φλωροπουλάν. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα δώσει την μπάλα ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ μπροστά στους αργιανούς. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι για γερά νεύρα. Νομίζω πως οι ομάδες είναι έτοιμες. Περνάμε σιγά σιγά προς την αγωνιστική δράση. Ναι. Πραγματικά έχω μεγάλη απορία να δω ποια θα είναι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Ποια θα είναι η ψυχολογία μετά από όλο αυτό. Και ποια θα είναι γενικά η αντιμετώπιση. Δηλαδή, θα διορθώσουν όλο αυτό το χαμό μέσα σε εισαγωγικά που δημιουργήσαν στα τελευταία λεπτά του προηγούμενου μάτς. Για να δούμε. Βασικά, για να δούμε. Ελπίζω καλή επιτυχία. Αρχίζει λοιπόν το μάτς. Βρισκόμαστε στην σέντρα. Πίσω η μπάλα στον Τσίκα. Μπάτζε. Αλλάζει το παιχνίδι. Ο Πανδραμαϊκός θέλει να δείξει τώρα ότι είναι εδώ. Λάθος λοιπόν. Πρώτη μεταβίβαση λάθος. Ένα pause από τις δύο ομάδες. Που συνεχίζεται, κάτι δεν τους άρεσε, κάτι συνέβη, ελπίζουμε να μην είναι κάποιο restart και πάλι. Τίποτα μέχρι στιγμής. Πρέπει να βρει τρόπο ο Πανδραμαϊκός, γιατί με αυτό το match θα μπορούσε, αν είχε κερδίσει το προηγούμενο, να φτάσει στην τετράδα. Πρέπει να κερδίσει έστω για θέμα ψυχολογίας. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να καταφέρει. Ακριβώς. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Μια παλιά στο πλάι εκεί πέρα. Τίποτα. Ο Λάζα βγάζει μια παλιά μπροστά. Δεν θα περάσει προς τα πίσω. Διώχνει ο τροματοφύλακας τον 11 Project.
Ο Μάνος, τίποτα. Ο Βελής εκτελεί ένα φάουλ γρήγορα. Όχι, το αφήνει λοιπόν. Άχας. Θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί τον Φλωροπουλάν. Βγαίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Σάικο που μακρύνει λοιπόν εδώ μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους 11 Project. Ο Πανδραμαϊκός δείχνει ακόμα υπνοτισμένος από την ήττα του στο προηγούμενο παιχνίδι. Πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του και να βρει τη λύση για να κρυπήσει τα δίχτυα του αντιπάλου. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι μονόδρομος η νίκη. Και ο Φλωροπουλάν και πάλι από την άλλη πλευρά προσπαθεί να ανέβει, βρίσκει τον δρόμο, αλλά ο Μπάτζε είναι εκεί που λέει ένα μεγάλο όχι. Ο Ζούκας κινείται, που για δεκάρι δεν πρέπει να είναι εκεί. Αυτά είναι τα προβλήματα τώρα του Πανδραμαϊκού. Ο Ζούκας βρισκόταν εκεί και αν έπαιρνε την μπάλα, δεν ήταν κανείς στο χώρο του κέντρου για να οργανώσει την επίθεση. Έχουμε αυτά τα μικρά προβλήματα στο Πανδραμαϊκό αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει ο Λάζα να τα λύσει. Πρέπει να υπάρξει τρόπος διαφορετικής λειτουργίας και τρόπος σκέψης μέσα στο παιχνίδι. Εδώ με αυτά και με αυτά, ο Ρέντμαν απομακρύνει μια φάση η οποία φάνηκε να ήταν επικίνδυνη για την άμυνα του Πανδραμαϊκού. Ο Λάζα έχει δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από κάτω, είναι ο Μάνος τώρα. Ο Μάνος ανεβαίνει γρήγορα. Πολύ σωστή κίνηση από τον πρόδρομο που σταμάτησε για να πάρει την μπάλα. Ο Μάνος και πάλι. Ο Νικήτας έχει ανέβει για να δώσει στήριγμα. Ο Ζούκας θα κάνει το λάθος. Και πάλι όμως επιμένει εδώ ο Πανδραμαϊκός. Το σουτ, φοβερή επέμβαση. Φοβερή επέμβαση και πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Χάνεται για τον Πανδραμαϊκό. Να λοιπόν που δείχνει σημάδια ανάκαμψης στο παιχνίδι του. Βγαίνει η σέντρα. Απομακρύνεται και πάλι σε θέση βολής ο Πανδραμαϊκός. Ένα σουτ που θα γίνει. Απομακρύνουν εδώ οι παίχτες και πάλι πάσα κόντρες, κακό μέσα στη μικρή περιοχή. Τελικά καταφέρει να απομακρύνει η άμυνα του των 11 Project. Άγιο λοιπόν εδώ τώρα. Γίνει μια παλιά προς τα πού, προς το πουθενά. Προσπαθεί εκεί στο πλάι να κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν μπορούνε. Πρώτο κέντρο τώρα Πανδραμαϊκός. Κάνει ένα τακουνάκι εκεί πέρα. Γίνονται κάποιες κόντρες. Στο χώρο του κέντρου είναι το μέρος που πρέπει να αναπτυχθεί η ομάδα ώστε να μπορέσει να περάσει την μπάλα στα πλάγια. Αν δεν αναπτυχθεί το κέντρο θα έχει πρόβλημα. Και να 11 Project θα κάνουν ένα λάθος. Θα να κερδίζουν την μπάλα με αυτά και με αυτά. Γίνεται μία απομάκρυνση. Τίποτα. Ένα πλάγιο λοιπόν για τους 11 Project με τον Νάσκο, όπου θα αλλάξει τον εκτελεστή. Προσποιήσει το πλάγιο ώστε να αφήσει χώρο στους παίκτες του να κάνουν τις κινήσεις. Δεν είναι καλό το πλάγιο. Ο Μάνος βρίσκεται εκεί. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στον πρόδρομο. Ο πρόδρομος έβλεπε κάτω τον Λάζα να κάνει την κίνηση, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Πολύ σωστή κίνηση από τον Τάχα, ο οποίος πάει και κόβει τις προϋποθέσεις αντεπίθεσης του Πανδραμαϊκού. Ο Μπάτζε βγάζει μια πολύ όμορφη μπάλα, εναλλαγή παιχνιδιού. Είναι ο Λάζα The Greek, ο οποίος ψάχνει το χώρο να βρει τον Μάνο, τον βρίσκει. Ωραίο passing game εδώ. Deep να αυτό χρειάζεται το δεκάρι και να φαίνεται λοιπόν ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται. Από το δεκάρι του ο Πανδραμαϊκός βγάζει φοβερή πάσα στον Παριζιάνο και είναι το 1-0 για τον Πανδραμαϊκό σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο σχετικά γρήγορα για να παγώσει το παιχνίδι του 11 Project. Στο χώρο του κέντρου εκεί προσπάθησε να κόψει ο Ντίμπεν. Σωστή αμυντική λειτουργία μέχρι στιγμής από τον Πανδραμαϊκό. Σωστό διώξιμο του Ρέντμαν. Ο Κανάμπιαν εδώ λίγο κάπως σαν να αγχώθηκε, αλλά πολύ σωστά θα κρατήσει ο Παριζιάνος. Έπρεπε λίγο να κρατήσει την μπάλα εκεί παραπάνω. Παρ' όλα αυτά οι κόντρες του δώσαν την ευκαιρία να περάσει για τον Προβιές και στον Παριζιάνο και πάλι. Και απομάκρυση θα βρει τον Φλωροπουλάν, ο οποίος έχει χώρο. Σωστά θα κρατήσει εκεί, γιατί αν πήγαινε μπροστά ήταν αυτοκτονία. Παρ' όλα αυτά. Ο Ντίμπεμ καταφέρει να πάρει την μπάλα και να τη μοιράσει στον Νικήτα. Ο Νικήτας λάθος και ο Νικήτας δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί. Νομίζω. Δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί. Είναι τέτοια λαθάκια.
μπορεί να δημιουργήσουν φάσεις. Πολύ ωραία η πάσα τώρα εδώ, πάει να βγει, βγαίνει το τέρμα και σώζει την κατάσταση. Πολύ ωραία η πάσα. Βγαίνει και η σέντρα, απομακρύνουν εδώ οι παίκτες του Πανδραμαϊκού και το κόρνερ είναι γεγονός. Offside. Τίποτα λοιπόν σε αυτή τη φάση. Δεν θα μπορέσει. Κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Και από την άλλη πλευρά τώρα Παριζιάνος προσπαθεί. Δεν θα μπορέσει. Παίρνει τις κόντρες. Τον κόβει πολύ όμορφα εκεί. Και έχουμε μια απομάκρυνση από το τέρμα, ένα τάκλε εδώ έφυγε από πίσω πολύ δυνατά, πολύ δυνατό τάκλε εδώ. Δεν μας έχουμε κάποια κάρτα. Ναι, είναι η κίτρινη κάρτα. Πολύ λογικό. Και τον Άσκο. Εκτέλεση δίπλα, γρήγορα 1-2. Ψάχνει τον τρόπο να βγει, η σέντρα βγαίνει, το τρέμα με γροθιές και απομακρύνει. Και τελικά υπάρχει απομάκρυνση από τους παίκτες της Eleven Project. Ο Λάζα δεν θα βγάλει καλή πάσα εκεί, ήταν πάρα πολύ κακή η πάσα και δίνει προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Eleven Project. Έρχεται και διορθώνει ο ίδιος ο Λάζα εδώ, με φάουλ όμως. Και ο Τάχας είναι αυτός που εκτελεί με καμινάδα μπαλιά. Απομακρύνει τελικά ο Πανδραμαϊκός, ο Ντίμπεμ. Βλέπει τον Παριζιάνο εκεί πέρα που κάνει κίνηση, δεν θα πάει ποτέ η μπάλα. Και ο Φλωροπλάν, λάθος. Έχουμε ένα ακόμα πλάγιο λοιπόν για την Eleven Project. Η ομάδα η οποία προσπαθεί να πιέσει, βρίσκεται στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή και θέλει όσο τίποτα την νίκη για να κλειδώσει και να ξεφύγει λίγο στην βαθμολογία, να μην φοβάται, μην χάσει αυτή τη θέση που την οδηγεί στην επόμενη φάση. Ένα pause από τα παιδιά. Η αλήθεια είναι πως παίρνω το σκυτάλι τώρα που έχουμε και την παύση. Η αλήθεια είναι πως βλέπω, στην αρχή μπήκε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, ο Πανδραμαϊκός, αλλά αφυπνίστηκε νωρίς, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει... Ενά η ευκαιρία εδώ για τον Πανδραμαϊκό, χάνεται τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία, πραγματικά πάνω που το είπες, ναι, ξύπνησαν, ναι, ναι. Όσο τους μιλάς ξυπνάνε νομίζω, δηλαδή... Ναι, θέλουν... Καλό θα ήθελα να το κάνεις αυτό. Ο Λάζα σε χρειάζεται, θέλει τα vibe σου. Έχει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή φάση εδώ πέρα. Ο Πανδραμαϊκός, έχουμε ακόμα μία παύση εδώ. Πολύ καλή φάση. Πάρα πολύ καλή φάση, πάρα πολύ καλή φάση. Βλέπουμε ότι γενικά και οι δύο ομάδες διψάνε, γιατί και οι δύο ομάδες υπάρχει λόγος να πάρουν αυτούς τους βαθμούς αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο, γιατί μπορεί να φέρνω γρουσουζιά στην άλλη ομάδα. Δεν θέλω να τα λες αυτά, Σταύ. Δεν θέλω να τα λες. Θέλει να σε ακούει, να ξέρεις ότι ο Λάζα θα γίνει ο καλύτερος σου φίλος στο τουρνουά αυτό. Έτσι φαίνεται. Όσο μιλάς και υπάρχει αυτό που έγινε τώρα, που έχουν πάρει κόκκινη κάρτα η Eleven Project με τον Άσκο, πήρε δύο κίτρινες μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι, δυστυχώς. Ήταν απίστευτο. Αυτό το τάκλιν έδωσε την ευκαιρία στον Πανδραμαϊκό να έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα εκτός από πλεονέκτημα στο σκορ. Και πρέπει να δείξει τώρα χαρακτήρα. Η Eleven Project, αν θέλουν να μείνουν στο αυτό το παιχνίδι, με 10 παίκτες. Εκτελείται λοιπόν το φάουλ, πολύ σωστά έξω. Κάνα τον κρεμάσει, εξαιρετική επέμβαση από τον τερματοφύλακα των Eleven Project και απομακρύνουν ο ένας μετά τον άλλον την μπάλα, μπας και φύγει. Και τίποτα και πάλι όμως εδώ, πάνω βγει η σέντρα στον χώρο του κέντρου της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να φύγει η μπάλα με τίποτα. Έρχεται όμως τελικά αυτή η πολυπόθητη απομάκρυνση με τον... με τους Eleven Project να προσπαθούν τώρα να βρουν λίγο τις θέσεις τους μέσα στο γήπεδο μετά από το αριθμητικό μειονέκτημα που έχουν βρεθεί. Ο Τάχας τώρα στο χώρο του κέντρου βγάζει μια παλιά πολύ ωραία.
Ο Σάικο, παρακινδυνευμένη πάσα πίσω εκεί, λίγο λάθος να έφτανε ο τερματοφύλακας. Θα είχαμε Steve αυτό γκολ και εκεί θα σου έλεγα ότι πρέπει να μιλήσεις σίγουρα για να σώσει την κατάσταση και τον Λάζα. Βλέπεις, επιλέγω να μην μιλάω γιατί υπάρχει πιθανότητα να με θεωρήσουν κατσικοπόδαρο η άλλη ομάδα. Οπότε με βλέπεις κάνω πίσω, είμαι και με τις δύο ομάδες. Βλέπω ότι πραγματικά η Leven προσπαθεί πραγματικά να κρατήσει χαρακτήρα και να σταθεί στο γήπεδο με παίκτη λιγότερο. Το βλέπω ότι πάει να γίνει. Δεν μιλάω άλλο. Σταβ, πάρ' το πάνω. Πανδραμαϊκός γκρουπί. Έχασα και τα ονόματα όλα, φιλάκια. Δεν μιλάω. Πάντως βλέπουμε τον Πανδραμαϊκό ότι μπήκε όπως μπήκε ο Αθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς. Ζητάει απεγνωσμένα αυτό που δεν μπόρεσε να πάρει στο προηγούμενο παιχνίδι και νομίζω ότι πρέπει να δείξει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένα ακόμα offside εδώ για τους Eleven Project. Πολύ σωστή γραμμή και πιο, έτσι, πώς θα το πω, πιο σβέλτη και πολύ πιο ορεξάτη είναι η άμυνα του Πανδραμαϊκού σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που τους πιάσανε στον ύπνο πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές κεφαλιές στο χώρο του κέντρου, οι οποίες βρήκαν σαν τελικό αποδέκτη τον Ντίμπεμ. Θα γίνει λάθος και πάλι, ο Ντίμπεμ κερδίζει την μπάλα. Είναι εκεί ο προβιές, ο Μάνος, εξαιρετική προσποίηση, τελείωμα και έρχεσαι από μηχανίστε ως το στήθος του αμυντικού του Eleven Project για να σώσει την παρτίδα. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει ο Μάνος το 2-0 και είναι αυτό το σημείο το 45 που δίνει πολύ τον γκολ. Θα δούμε αν θα το δώσει και πάλι. Όχι, θα απομακρύνουνε και κάπου εδώ, Steve, έρχεται η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Καταιγιστικός ο Πανδραμαϊκός με 7 σουτ, 5 σε στόχο και 1 ηγέμε πρώτο. Ναι. Αυτό που δεν έγινε στον προηγούμενο αγώνα, δυστυχώς, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα να διψάει. Μπήκε μετά από κάποια λεπτά, δυστυχώς. Δεν είμαι γκρούπι του Πανδραμαϊκού. Δεν θέλω να φύγει αυτό που πάμε για λίγο. Το πρώτο μας stream, θέλω να φύγει λίγο από πάνω. Αλλά τους είδαμε πραγματικά να, αυτό που δεν έγινε στο προηγούμενο μάτς, αυτή τη στιγμή να γίνεται και να μάχονται με νύχια και με δόντια να πάρουν αυτούς τους τρεις βαθμούς. Είναι κάτι που το ήθελε ο Λάζα από το πρώτο παιχνίδι. Δυστυχώς η ζωή μας τα φέρνει όλα στο κατάλληλο χρονικό σημείο, ούτε στην κατάλληλη στιγμή. Βέβαια, ο επιμένω νικά. Οπότε δείχνει πυγμή η ομάδα αυτή τη στιγμή και δείχνει ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα, ειδικά τώρα που τα έφερε έτσι το παιχνίδι και παίζει και με 10 παίκτες η Eleven Project. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι βλέπω έναν αρχηγό ο οποίος όρθωσε τα λάθη. Βλέπω να είναι πιο ήρεμος και να μπορεί να κατευθύνει την ομάδα στους τρεις βαθμούς. Βλέπω. Δεν βλέπω μια ομάδα που είναι λίγο πιο... Δεν υπάρχει αυτή, θα το πω έτσι, πιο απαλά, η αχαροσύνη, θα έλεγα. Σωστά. Δεν είναι τόσο άχαρη όσο ήταν πριν. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε μόνο για τον Πανδραμαϊκό και θα γίνω... Πήγα να σου πω τώρα αυτό ακριβώς. Το Eleven Project ότι θεωρώ ότι δεν έχουν δείξει αυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία βρίσκεται δίκαια στην τέταρτη θέση με το σύστημα το οποίο τρομάζει λίγο τους αντιπάλους, γιατί είναι λίγο διαφορετικό το 3-4-3. Ξαφνικά τώρα με τους 10 παίκτες από 3-4-3 έγινε 3-3-3. Ναι. Έχουν μείνει με 10 παίκτες, είναι δύσκολο και επίσης πολύ, επιτρέψτε μου την έκφραση, παιδικό το λάθος του αμυντικού να πάρει κίτρινη κάρτα και μετά χωρίς καμία αιτία να πατήσει διπλό χ. Το διπλό χ είναι σίγουρα κάρτα, ενώ έχεις μία κίτρινη, δεν αφήνεις την ομάδα σου σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Καλύτερα να φας γκολ και να ξέρεις ότι έχεις 11 παίκτες να παίξεις επίσης ώρες, παρά να μείνεις με 10 παίκτες και να είσαι και ένα γκολ πίσω, που είναι σαν να βάζεις την ομάδα σου ένα μεγάλο χ. Λες ότι τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν φταίει και αυτή τη στιγμή ότι έχουν επαναπαυθεί, θα έλεγα, λόγω και της βαθμολογίας που έχουν και των αγώνων που έχουν. Επειδή, από ό,τι βλέπω και στην κατάταξη αυτή τη στιγμή, δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να τους περάσει κάποιος. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό τους έκανε λίγο να είναι πιο χαλαροί, θα έλεγα, σε όλο δεν το πρέπει μάτς. Να χαλαρώνουμε ποτέ. Παράλληλα, έχει αρχίσει το δεύτερο μήχρονο να πούμε, αλλά νομίζω ότι ένα φάουλ εδώ, ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουμε ποτέ. Αυτά τα μάτς ξέρεις πολύ καλά ότι
με 2-3 στραβοπαθήματα και 2-3 καλά βήματα της από κάπου ομάδας, ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια θέση, κοιτάς τη βαθμολογία και λες πώς βρέθηκα εδώ τώρα. Ακριβώς. Στον χώρο του κέντρου τώρα, αυτή τη στιγμή προσπαθεί η Eleven Project να καταφέρει κάτι, λίγο να ζυγιάσει τα πράγματα. Θα κόψει ο Πανδραμαϊκός για άλλη μια φορά με τον Ζούκα, ο οποίος βρίσκεται πάλι σε θέση που δεν πρέπει για μένα, σύμφωνα με τα δικά μου πάντα λεγόμενα. Για τον Λάζα, ο Λάζα προσπαθεί εκεί πέρα να βρεθεί σε μια θέση που θα έβγαζε μια σέντρα, κόβεται. Φωτεινόπουλος, όχι, κόντρες, λάθη. Τον Νικήτα που εκτελέστηκε γρήγορα. Απομακρύνουνε λοιπόν η Eleven Project. Τάκλινε εδώ. Σκληρό μαρκάρισμα για άλλο ένα σκληρό μαρκάρισμα από τους Eleven Project. Και να λοιπόν ο μεγάλος τεχνίτης του Πανδραμαϊκού, ο Θωμάς Ζούκας, Ζουκίνιο ή Ντίμπε με 7, όπως θέλεις πες το να βγάζει τον Παριζιάνο, δουλεμένο στην προπόνηση αυτή κομπίνα, δεν θα περάσει όμως για τον Pro VS15. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα ο τερματοφύλακας στον Eleven Project, ψάχνοντας τον Σάικο, ο οποίος θα πάρει κεφαλιά. Ο Τάχας, πολύ ωραία μπαλιά στο πλάι. Τώρα θέλει να κάνει σωστές κινήσεις οι παίκτες στην περιοχή να μπερδέψουν την άμυνα του Πανδραμαϊκού. Τελικά ο Μπάτζε έχει τελείως διαφορετική άποψη από όλο αυτό και απλά σταματάει τη φάση. Πλάγιο για τους Eleven Project, Τάχας Gate 4. Προσπαθεί να δει τις κινήσεις των παικτών. Ο ένας πάει μπρος, ο άλλος πίσω. Συνήθως τώρα πρέπει να βρεθεί ένας για να πάρει την κεφαλιά της πάσης στο πίσω δοκάρι από το πρώτο στο δεύτερο, για να βρεθεί μια ευκαιρία. Αυτό ακριβώς πάνε να κάνουν. Τους βγαίνει λίγο corner λοιπόν. Λείται το corner από το Φλωροπουλάν. Απομακρύνουν οι παίκτες του Λάζα. Ο Μάνος αυτός με ένα δυνατό τετράγωνο κινήθηκε λίγο εκεί ο πρόδρομος. Άμα δεν ήταν offside εκεί, θα υπήρχαν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Τι γίνεται εδώ, τίποτα. Ο Κρίκ Χάσλα θα δώσει τη λύση και μια βαθιά μπαλιά. Πάλι με στόχο τον Σάικο. Δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να βγει νικητής στην αέρια μονομαχία με τον Ρέντμαν. Ο Μάνος βγάζει μια μπαλιά προς τον Λάζα. Ωραία manual εφαλιά, η οποία δεν θα βρει τελικό αποδέκτη τον πρόδρομο που ήθελε. Απομάκρυνση από τους Eleven Project, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Μάνος στον χώρο του κέντρου. Αυτό που έλεγα ακριβώς, Steve, χρειάζεται κέντρο. Χρειάζεται κέντρο το παιχνίδι. Χρειάζεται κέντρο, έχεις απόλυτο δίκιο, και χρειάζεται η μπάλα κάτω. Η μπάλα κάτω. Όταν είναι διεκδικούμενη, δυστυχώς είναι διεκδικήσιμη, συγγνώμη. Όταν η μπάλα σηκώνεται, είναι 50-50. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Πολύ όμορφη ενέργεια εδώ του Μαριζιάνο, ο οποίος βγάζει και τη σέντρα, πάει να πάρει την κεφαλιά. Ο πρόδρομος δεν θα του κάνει τη χάρη η στρογγυλή και ο Greek Hustler είναι εκεί για να μαζέψει την μπάλα και να δώσει λίγες ελπίδες ακόμα στους Eleven Project. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Steve, ότι πρέπει μπάλα κάτω, ακριβώς το που είπες, και πρέπει να περνάει από το δεκάρι. Αν δεν περνάει από το δεκάρι, δεν υπάρχει οργάνωση. Και τώρα ο Νικήτας με κάποια κόντρα στην κόντρα δεν θα καταφέρει ο Πανδραμαϊκός κάτι. Και έχουμε ένα πλάγιο σε καλή. Όχι, δεν βγήκε πλάγιο. Με μπέρδεψε εδώ η εικόνα. Ο Ρέντμαν θα δώσει μια πολύ όμορφη παλιά στον πρόδρομο, ο οποίος βγάζει πολύ ωραία στον Παριζιάνο. Πρόδρομος, Παριζιάνος από τις κόντρες. Το σουτ, μπουκάρι, επαναφορά, ο Λάζα 2-0. Είναι το 2-0, ο Λάζα the Greek. Είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το μαξιλαράκι ασφαλείας 2 τερμάτων για τον Πανδραμαϊκό, σε μια φάση η οποία ήταν πραγματικά βγαλμένη από το πουθενά, αλλά τελικά στο τέλος οργανώθηκε τέλεια. Δεν έχω να πω τίποτα για τον Λάζα. Ό,τι και αν είπα για τον προηγούμενο αγώνα, συγγνώμη Λάζα, τελειώνει εδώ αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Και εδώ προσπαθεί ο Δίμπεμ να δώσει μια ακόμα ευκαιρία. Δεν θα τα καταφέρει. Εδώ μπερδεύονται λίγο οι παίκτες μεταξύ τους με τελικό αποδέκτη της μπάλας τον Μπρέσα και μια παλιά προς τον Βέλος. Σούπερ 3 δεν θα περάσει. Ο Μάνος τώρα βγάζει για τον Λάζα. Ο Λάζα βλέπουμε εδώ φορτώνει πολύ όμορφα το manual, ο Θωμάς Ζούκας για τον όψιο. Απίστευτη ενέργεια εδώ, πέφτει και το τέρμα μόνο του. Κρίμα από τη μία πλευρά για την φοβερή ποδοσφαιρική ενέργεια του Πανδραμαϊκού. Πολύ δυνατό τάκλινγκ όμως και από την πλευρά του αμυντικού από τους Eleven Project. Ουσιαστικά έσωσε εκεί το 3-0 και το τέλος του αγώνα για τις όψιες προσπάθειες θα μπορούσε να καταβάλει εδώ η Eleven Project.
Μάνος, δεν θα μπορέσει ποτέ να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Νικήτας, ο οποίος συνεχόμενα βρίσκεται λίγο στο χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν είναι σύστημα αυτό ή αν είναι δεξί μπακ και βρίσκεται λάθος. Λοροπουλάν. Αλλάζει σωστά την μπάλα με το συμπαίκτη του. Ο Τάχας. Η παλιά είναι προς το πλάι, είναι καλή. Είναι ο Βέλο Super 3 που την πατάει πολύ ωραία στον Τάχα. Ωραία ενέργεια. Ο Σάικο θα χάσει λίγο το κοντρόλ του. Αλλά τελικά θα πάρει ένα. Πέναλτι. Όμως πέναλτι αυτό. Όμως πέναλτι. Ο Ναύαρχος έβαλε την τριχημία. Έβαλε την τριχημία. Απίστευτο. 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 Απίστευτο ότι έχουμε κόκκινη κάρτα. Απίστευτο. Είναι και ο Μπάντζε ο οποίος θα βρεθεί με την κόκκινη κάρτα. 10-10 λοιπόν οι παίκτες. Ξαφνικά να δούμε τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι. Ναι, ναι. Εκεί που πήγα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι ο αδερφός ο Λάζα. Δεν είμαι γκρούπι, άσε με ήσυχο. Λάζα Μαϊλάντ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εκεί που πίστευα ότι πραγματικά έχουν το πάνω χέρι, ότι είναι ήρεμοι, ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό στο στόχο τους, μία πράξη πραγματικά, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο πολύ επιδεδευμένο όλο αυτό. Ήταν λίγο απρόσεκτο το κατά λάθος, το παιδικό που λέμε, κατά λάθος. Νομίζω ότι, κοίταξε, κάτι που λείπει από το Pro Evolution είναι το VAR, όπως λέει εδώ το chat. Με VAR νομίζω ότι ίσως να μην υπήρχε όλο αυτό. Ισχύει, αλλά δεν μπορώ, παιδιά. Έχετε κάνει γκρουπ, οπότε δεν μπορώ να πάω αντίθετα σε αυτό. Ακριβώς. Με αυτά και με αυτά, στεναχωριέσαι για την κόκκινη που πήρε ο Πανδραμαϊκός. 11 Project εναντίον Πανδραμαϊκός. Πέναλτι. Είναι η στιγμή σε ένα χρονικό σημείο, σε 72. Πάμε να βάλει τώρα τον γκολ εδώ. Ο Κελμπερίδης θα δώσει και να μάθει να λέει τον γκολ. Πολύ σωστή εκτέλεση, αλλά Πανένκα, αν δεν κάνω λάθος, το έκανε πάρα πολύ όμορφο και το έκανε να φαίνεται και σχετικά εύκολο. Πάλι στο παιχνίδι, πάλι μπήκαν. Για να δούμε. Συνέχεια λοιπόν με το Μαδραμαϊκό στη σέντρα, να δούμε αν θα μπορέσει να ξαναπάρει αυτή τη διαφορά ασφαλείας που είχε να ξανακερδίσει με μια σωστά οργανωμένη επίθεση. Πολύ ωραία εδώ είναι η αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες. Ο Λάζα. Αν και ότι πήγαινε εκεί η μπάλα, την κρατάει με προσποίηση στο πλάι. Όχι, έχει τελειώσει αυτή η φάση. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα. Βαθιά μπαλιά. Ο Νικήτας θα βγάλει την κεφαλιά, ο Παριζιάνος. Προσπαθεί να δει τις κινήσεις των παικτών του. Δεν υπάρχει κανείς στο κέντρο. Δες τώρα. Στη θέση 10 δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει την ανάπτυξη. Αλλά με αυτά και με αυτά κατάφερε εδώ με τον Μάνο. Βγάζει προς τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος κολλάει το μυαλό του εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε να τελειώσει αυτή τη φάση. Ήταν ουσιαστικά η νίκη. Η νίκη και η νίκη. Τρεις φορές μόνο αυτό. Να όμως εδώ ένα κρέμαζα μακριά, όχι. Να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είμαι αλλάδος του πρόδρομου. Πολλές φορές το ίδιο το παιχνίδι αργεί να πάρει την εντολή που του έχεις δώσει. Έφταξε εκεί το παιχνίδι νομίζω. Δεν έφταξε ο πρόδρομος τόσο. Αυτά θα έπρεπε να τα πω εγώ, να ξέρεις, για τον Πανδραμαϊκό. Δεν ξέρω σωστά, τι έχεις πάρει. Σωστά. Έχω ένα Πανδραμαϊκίλα κι εγώ λίγο τώρα. Εντάξει, θα μας περάσει, ήταν κάτι. Ας πάθουμε και λίγο 11 Projectila με τον Σάικο, ο οποίος πάει να βγάλει λίγο τη μαλλιά. Δεν θα περάσει. Όλα είναι πιθανά αυτή τη στιγμή που είναι 10 παίκτες η κάθε ομάδα. Πιο έτσι, παιχνίδι με ενδιαφέρον αυτό. Στο προηγούμενο είχε τελειώσει ήδη ουσιαστικά με διαφορά τερμάτων. Εδώ όλα είναι με 7. Ένα πλάγιο θα βγει, το οποίο δεν είναι καλό καλεσμένο. Θα πάει απευθείας out. Και είναι ο Γιασάλφ τώρα. Θα δώσω συνέχεια στο παιχνίδι με σωστή πάσα δίπλα στον Ρέντμαν για να ξεκινήσω μια επίθεση. Όπως φάνηκε, θα πήγαιναν σιγά σιγά. Αλλά βγάζει ωραία μπαλιά προς τον πρόδρομο, ο οποίος βγάζει τον Παριζιάνο. Ο Παριζιάνος θέλει ένα τρίγωνο, κερδίζει ένα φάουλο. Έχει γίνει πιο πίσω στην προηγούμενη φάση. Νομίζω και αυτό είναι κάρτα. Δεν βλέπω είναι κάρτα. Ο Ντίπε με εκτελεί. Πολύ ωραία για τον Παριζιάνο. Σκληρά μαρκαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τίποτα. Είναι έτσι αγγλικό ποδόσφαιρο, pure football.
και άλλα παιδό μάχες, πέφτουν κορμιά πραγματικά και οι δύο νομίζω τώρα αρχίζει να βαραίνει λίγο το χειριστήριο όσο πλησιάζουν προς το 90. Είναι λίγο πιο δύσκολο για τους παίκτες να καταφέρουν να κάνουν συγκεντρωμένες κινήσεις και φαίνεται από το πόσο άναρχο έχει γίνει τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι. Μια παλιά με μάνιουαλ του Λάζα δεν θα περάσει. Παλιά είναι προς τον Φλωροπουλάν, ο οποίος την έκανε στο πουθενά την πάσα. Και κάνει και ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ζούκα, αν είδα καλά. Και τώρα εκτέλεση από τον Μάνο. Θα δούμε τώρα, θα παίξει δίπλα για σιγουριά ή θα ρισκάρει να πετάξει την μπάλα μπροστά στον πρόδρομο να πάρει την κεφαλιά. Προς τον πρόδρομο λοιπόν, δεν θα πάρει την κεφαλιά ο πρόδρομος. Ωραίες οι τρίπλες εκεί πέρα. Αχ. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο... Αυτό. Πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Αλλιώς θα δούμε άλλα αποτελέσματα. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν θέλω να πω πάλι για το Παναθηναϊκό. Θα πω άλλα αποτελέσματα. Πάνω που το είπε, ο Λάζα έχει πάρει την μπάλα εκεί και προσπαθεί να κρατήσει χρόνο, το ροκανίσει και τη χάνει. Και να μια ευκαιρία τώρα για τους Eleven Project. Σκληρό μαρκάρισμα, επαγγελματικό από τον Λάζα. Επαγγελματικό τάκι με στην καροκίδα. Θυσιάζεται για την ομάδα. Θυσιάζεται. I'll take one for the team που λέμε ακριβώς. Να δούμε αν θα μπορέσει τώρα με μια βαθιά αλλά καμινάδα παλιά να γίνει κάποιο τουρλουμπούκι εκεί. Γιατί τώρα πια εκεί στοχεύεις, στο τουρλουμπούκι της άμυνας. Για το αν θα καταφέρεις να βρεθεί σε θέση βολής. Βγαίνει η βαθιά παλιά. Απομακρύνουν εδώ οι του Πανδραμαϊκού. Αριζιάνος τρέχει εκεί, παίρνει τη μεριά. Όλοι τρέχει, όλη ευθεία. Βλέπει και τον Ζούκα, ο οποίος έχει πάρει τη μεριά εκεί, τρέχει στο πλάι. Νομίζω ότι πιο σωστό θα ήταν να κρατήσει την μπάλα. Σωστά, ο Ζούκας είναι πάρα πολύ ευφυής παίκτης. Και θα καταφέρει εδώ να κρατήσει την μπάλα. Βγαίνει και μια παλιά εδώ στο πλάι, τίποτα και είναι η λήξη του παιχνιδιού. Μεγάλο τρίποντο για τον Πανδραμαϊκό Στυλ. Πήρανε το αίμα τους πίσω, εγώ θα έλεγα. Πήρανε το αίμα τους για το προηγούμενο μάτς. Πανδραμαϊκός is back. Ακριβώς. Νομίζω ότι στα τελευταία λεπτά ειδικά χάθηκε λίγο η ψυχραιμία τους. Πήγανε λίγο με τα νερά των διψασμένων 11, αλλά τα κατάφεραν, δεν έκαναν το λάθος. Γιατί νομίζω στα τελευταία λεπτά είναι ποιος θα κάνει το λάθος. Δεν έγινε το λάθος, κρατήσανε το σκορ και τελικά Λάζα is back. Λάζα is back. Εγώ θα πω ότι εάν το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε ο Πανδραμαϊκός το ισοφάριζε ο Eleven Project νωρίτερα, θα βλέπαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είδαμε ότι μετά το πέναλτι πιέστηκε πολύ ο Πανδραμαϊκός. Ήρθε αυτή η πίεση ότι τώρα κερδίζουμε, δεν πρέπει να ξαναχάσουμε βαθμούς. Χάσαμε το προηγούμενο παιχνίδι, μία ή άλλη πρέπει να το κερδίσουμε. Και πιστεύω ότι δύο ήταν οι κινητήριοι μοχλοί αυτής της επιτυχίας στα τελευταία λεπτά, που φάνηκε ότι κρατήσαν από τα λουριά την επανάσταση μέσα στην ομάδα. Ήταν ξεκάθαρα ο Ζούκας, ο οποίος κράτησε την μπάλα στο πλάι. Η κεφαλιά και ο τρόπος που έκανε το tackling ο Λάζα εκεί για να κρατήσει το περιθώριο αντεπίθεσης. Ήταν for the team ήταν αυτό, τι να κάνει. Ήταν ξεκάθαρα for the team. Ναι, ξεκάθαρα for the team. Πραγματικά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, φυσικά παιδιά, πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Δυστυχώς είδαμε λίγο αυτό που είδαμε το προηγούμενο match από τον Πανδραμαϊκό. Το είδαμε στους 11 τώρα, πιο χαλαρή, πιο νοχελική. Ήταν το πρώτο μάτς. Αυτό είναι το θέμα. Η άλλη ήταν ζεστή. Ναι. Ήταν και ζεστός ο Πανδραμαϊκός. Ισχύει αυτό. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε ένταση. Υπήρχαν παραδειγματικά tackling. Και... όπως πρέπει. Όπως πρέπει ήταν. Για σεμινάρια, όπως λέμε. Πραγματικά πάντως συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια και στο Λάζα που έδειξε χαρακτήρα. Πραγματικά έδειξαν χαρακτήρα σαν ομάδα στο συγκεκριμένο μάτς. Μπράβο και στις δύο ομάδες και αυτά έχω να πω εγώ για να μην εκτεθώ άλλο. Υπέρ του Λάζα. Την αγάπη μου. Έτσι. Είδες από το πρώτο stream λοιπόν, είδες πόσο εύκολος είναι ο έρωτας μέσα στα e-sports. Δηλαδή
απευθείας μέσα σε μερικά λεπτά μπορείς να νιώσεις πράγματα που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα νιώθεις ποτέ. Αυτά είναι τα e-sports, ladies and gentlemen. Δεν είμαστε απλά nerds όπως κάποιοι πιστεύουν ότι πατάμε κάτι κουμπάκια. Είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα και άνθρωποι που δένονται με άλλους και κοινωνικοποιούνται μέσα από το 11v11. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε. Και ένα παράδειγμα είναι εδώ ο μεγάλος Steve, ο οποίος τώρα εστέργεται στον κόσμο των e-sports και καλά-καλά δεν πρόλαβε να μπει. Αγάπησε. Αγάπησα, παιδιά, αγάπησα με την πρώτη ματιά. Αυτό είναι. Αγαπάμε με την πρώτη ματιά. Όχι μόνο επειδή νιώθουμε την πραγματική. Θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά την πόρωση και όλη αυτή τη φωτιά που νιώθει μέσα ο κάθε παίχτης και ο κάθε αρχηγός σε κάθε αγώνα. Αλλά πραγματικά επειδή μπορείς να έρθεις τόσο κοντά. Πραγματικά έρχεσαι βασικά τόσο κοντά με όλους αυτούς τους παίχτες που το κάνουν από απλή αγάπη. Δεν έχουν ούτε κάποιο χρηματικό όφελος, ούτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αγάπη για αυτό που κάνουν. Οπότε αυτό πραγματικά είναι κάτι που θαυμάζω. Να το πω και πιο λαϊκά, φίλε μου Σταβ, το γουστάρω. Ξεκάθαρα. Το γουστάρω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν θα σου κρύψω, φίλε μου Στίβ, το γεγονός ότι και με τον ΠΑΟΚ, όσοι ήμασταν ΠΑΟΚ, βγαίναμε με τους συμπαίκτες μου, τους Θεσσαλονικιούς του ΠΑΟΚ, για καφέ έξω και στείναμε. Ήμασταν σε καφετέρια και ζητούσαμε χαρτί και στυλό για να κάνουμε τα συστήματα του αγώνα. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Θα βάλω εκεί τον Λάζα, θα βάλω εκεί τον Ζούκα, θα κάνω εκεί. Γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Και το ίδιο κάνουμε τώρα με τον Dark. Ο Dark είναι άνθρωπος ο οποίος, ο αρχηγός της WLG, πηγαίνει, έρχεται Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αγαπάει. Αγάπησε γυναίκα από το πάνω. Οπότε ανεβοκατεβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτός ο άνθρωπος, να βγάλουμε και τα άπλυτα της PES League στη φόρα. Ανεβοκατεβαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος επάνω. Και όταν είναι Θεσσαλονίκη, κάνουμε αυτό το πράγμα. Συζητάμε πολύ για την ομάδα, βγάζουμε συστήματα, τρόπους παιχνιδιού. Ότι κάποιοι παίκτες, όταν δεν είναι σοβαροί, θα πρέπει να τιμωρηθούν με την έννοια του τύπου ότι θα κάτσω στον πάγκο αυτό το match, για να λογικευτώ και να δω ότι αυτό που μου είπανε δεν το έκανα. Είτε αυτός λέγεται Σταβ Ατάκ και έχει πάρει παγκόσμιο, είτε λέγεται Νίκος της γειτονιάς και δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος είσαι. Θέλει προσοχή και μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε. Πάντα προσπαθεί. Και ακριβώς είναι το νούμερο ένα πράγμα, αλλά θέλω να σημειώσω και επειδή μας ακούνε και διάφορα και πιο νέα παιδιά, και εγώ νέος είμαι και εσύ νέος είσαι Σταβ, αλλά ακόμα πιο νέα, οπότε καταλαβαίνεις πόσο νέα είναι. Μην ξεφτυλιστούμε κιόλα. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά ο παραδοσιακός αθλητισμός, θα έλεγα, το να τρέχεις στα γήπεδα και να γυμνάζεσαι κτλ. Με το συγκεκριμένο πράγμα που είδαμε σήμερα. Δεν έχει καμία διαφορά, γιατί είναι το ίδιο mentality. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος σκέψης. Η ίδια πειθαρχία και η ίδια γενικά λογική σε όλο αυτό το κομμάτι, στο ότι πρέπει να λειτουργώ ομαδικά. Και είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό αυτό. Σωστά. Η μόνη διαφορά είναι ότι εμείς μπορεί να έχουμε και λίγο κυλίτσα, αλλά τα λέμε είναι, για την αλήθεια, είναι η γοητεία. Είναι η γοητεία. Αλλά όλο το mentality είναι ακριβώς αυτό που είπε Steve, ότι είναι η ομαδικότητα. Δεν είναι ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα σε τέσσερις τοίχους και πατάνε κάτι κουμπιά και είναι κλεισμένοι. Κοινωνικοποιούμαστε, οξύνουμε πάρα πολύ την σκέψη μας, τον τρόπο σκέψης και το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε καταστάσεις, διότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το in-game. Μέσα στο in-game, ναι, θα αναπτύξεις το skill, θα αναπτύξεις τρόπους σκέψης διαφορετικούς μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όταν γνωρίζεις 17 διαφορετικούς ανθρώπους, πλάς όλους τους άλλους που γνωρίζεις συνέχεια, σημαίνει ότι γνωρίζεις χαρακτήρες και αρχίζεις να χτίζεις το δικό σου χαρακτήρα και να κρίνεις ποιος είναι σωστός και ποιος όχι. Άρα κοινωνικοποιείσαι χωρίς σύνορα και χωρίς μόνο με τα σύνορα της γειτονιάς σου. Αρέσεις πάρα πολύ. Θέλω να το ξανακάνουμε αυτό. Αδερφέ μου πλέον, θα λέω Σταβ. Θέλω πραγματικά να το ξανακάνουμε. Ένα γράμμα μας χωρίζει. Ένα Steve και ένα Σταβ. Ένα διαφορά. Να κάνουμε δικό μας hashtag. Πρέπει να το σκεφτούμε όμως. Μην το ανακοινώσουμε ακόμα. Να κάνουμε ένα δικό μας hashtag. Έτσι ώστε να. Για πάντα ενωμένοι. Ακριβώς. Για πάντα. Ακριβώς. Τέτοια. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους έγραψαν και μηνύματα στο τα comments στο YouTube. Δεν προλάβαμε λόγω της έντασης και της πραγματικά γινόταν ένας χαμός με τους αγώνες και με τους παίχτες και δεν προλάβαμε να δώσουμε όση σημασία χρειαζόταν να δώσουμε στα παιδιά που μας γράψαν μηνύματα. Ένα γρήγορο ευχαριστώ θα πούμε. Ένα πολύ γρήγορο ευχαριστώ σε George Best, 11 Project, την ίδια την ομάδα, τον Αθηναϊκό eSports, τον Παναγιώτη Τσιλίκα, τον Μάξιμο, τον Σελίν που είναι ο Dark, τον Nemesis, τον Βάγκο, τον Λάζα φυσικά που ήταν εδώ μαζί μας, τα
θα πούμε πολλά ευχαριστώ τον Μάριο Ελίζα, τον Best Solo και άλλα παιδιά που έχει το μεγάλο Χαλκίδη που ήταν εδώ στο stream και βοηθήσανε την όλη κατάσταση και στηρίξανε. Αυτό θέλουμε από το community. Το community πρέπει να είναι μια γροθιά και να αγαπάει αυτό που κάνει. Ακριβώς. Πρέπει να πω και τα προσωπικά μου, έτσι, να χαιρετήσω τη μαμά μου που με άκουσε. Τον Κωνσταντίνο, να πω ένα γεια στον Κωνσταντίνο που μας έβλεπε. Είναι η πρώτη του έτσι, επαφή με τα e-sports, οπότε νομίζω ότι δώσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα πραγματικά στο τι είναι αυτό που είδαμε σήμερα και βιώσαμε σήμερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά τα οποία ήταν πίσω από όλο αυτό και μας, ειδικά εμένα, με βοηθήσανε πάρα πολύ, γιατί ήταν η πρώτη με επαφή και εμένα σαν έτσι παρουσιαστής, θα έλεγα, ένας ταπεινός παρουσιαστής της βραδιάς. Μ' άρεσε, το θέλω ξανά, θα ξαναγίνει πάλι, έτσι, δεν θα με αφήσετε, έτσι, παιδιά, δεν θα... Μάρθω, έτσι. Όχι. Θα είμαστε εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λοιπόν, ή για το τέλος της εβδομάδας ή για την άλλη εβδομάδα, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στην HFP για να μάθετε τι ακριβώς θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα, τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Εδώ έχουμε μία έκκληση από την Φωτεινή. Ξαναπέστο για εμένα. Εμένα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στη μαμά μου. Η μαμά μου είναι, βρε Σταύλου. Τι να έτσι, κάνω. Αν δεν έχεις νούμερο ένα φαν, τη μαμά σου και τον Κωνσταντίνο φυσικά. Δεν πας πουθενά. Κωνσταντίνε μου, πιστεύω να πέρασες καταπληκτικά μαζί μας. Πότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα ανακοινωθεί που ακριβώς, συγγνώμη γιατί δεν τα έχω αυτά. Στα social media της HFP για τις επόμενες αγωνιστικές. Μπράβο, μπράβο. Πότε κάνουμε follow HFP παντού, κάνουμε subscribe, πατάμε και τα κουδουνάκια όλα. Επίσης κάνουμε follow στον μεγάλο Steve One Man Show, μην ξεχνάμε. Παιδιά, όχι, κάνω και με κοκκινίζεις. Τώρα και φοράω τα καπέλα εδώ, είμαι κοσκονόδερο μου, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει να κάνετε και follow τον Stav Attack στο Instagram, φυσικά, παιδιά, δεν ξεχνιόμαστε. Stav μου, λέμε καληνύχτα, εγώ δεν θέλω να φύγω. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγω, αλλά μας αναγκάζει η ώρα, μας αναγκάζει, δεν έχουμε άλλον αγώνα. Ας κρατήσουμε δυνάμεις για την άλλη φορά. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που με ανεχτήκατε. Και Stav, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, τους πάντες. Την τελευταία κουβέντα θέλω να την πεις εσύ. Ωραία, θα την πω εγώ. Θα πω ότι σήμερα είδαμε εξαιρετικούς αγώνες. Ευχαριστούμε, λοιπόν, όλους όσους ήταν εδώ σήμερα. Μην ξεχάσετε, όπως είπε ο Στίβ, τα καμπανάκια σας και τα like σας θα βοηθήσουν πολύ το community. Και αν όντως αγαπάτε το community και όλο αυτό που κάνουμε, δείξτε το μας με αυτόν τον τρόπο. Ανανεώνουμε, λοιπόν, το ραντεβού μας κατά πάσα πιθανότητα για την άλλη εβδομάδα, εκτός αν έχουμε κάποια εμβόλυμη αγωνιστική κυπέλου για να δείξουμε και την άλλη πλευρά της διοργάνωσης. Από το Stav Attack και το Steve One Man Show, καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε σήμερα. Hey.